Σφαίρου, φίλες και φίλοι των καναλιών Nova Sports, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Ολυμπιακό Στάδιο, εδώ που η ΑΕΚ δίνει το τελευταίο της φιλικό προετοιμασίας. Γι' αυτό και έχει έρθει αρκετός κόσμος για να δει την καινούργια ΑΕΚ, την ΑΕΚ του Καρντόσο. Αλλά αυτό το μάτς ενδιαφέρει ακόμη και τους φίλους του Ολυμπιακού, βέβαια πολύ περισσότερο και τον προπονητή και τους υπεύθυνους των Ερυθρολεύκων, καθώς σε μία εβδομάδα αναμετράται, ενώ βλέπετε εδώ, Φανσίπ, Φίσα, Κωνσταντινίδη, το προπονητικό team που αναλαμβάνει να αντικαταστήσει τον Άγγελο Αναστασιάδη στην Εθνική. Λέγαμε λοιπόν ότι το σημερινό μάτς ενδιαφέρει και τον Ολυμπιακό, καθώς σε μία εβδομάδα οι Ερυθρόλευκοι αναμετρώνται με την Μπασάκ Σεχίρ στο δρόμο για τα play-off του Champions League. Μια αναμέτρηση που ήταν να γίνει πέρσι για το Europa League, αλλά οι Τούρκοι αποκλείστηκαν από την Burnley. Γίνεται φέτος στα πλαίσια του Champions League. Οπότε υπάρχει και ερυθρόλευκο ενδιαφέρον για την απόψινή αναμέτρηση. Εκτός όλων των άλλων, είναι η τελευταία φιλική αναμέτρηση που δίνει η ΑΕΚ. Οπότε σίγουρα και οι δικοί της φίλοι θέλουν να δουν την δουλειά που έχει γίνει και στην Πολωνία, αλλά και στα φιλικά παιχνίδια που έχει δώσει η Ένωση. Αυτή είναι η αποστολή για το σημερινό φιλικό. 4-2-3-1. Με τον Μπάρκα κατά δοκάρια, Λόπες αριστερά, δεξιά ο Παουλινιό, Τσιγκρίς και Βράνια στη μέση, Σιμόες και Σιμάο. Τα δύο αμυντικά χαφ, Μάνταλος αριστερά, Ζεράλδες και Βέρντε πίσω από τον μοναδικό προωθημένο τον Κλωναρίδη. Στον πάγκο είναι και ο Νέλσον Ολιβέιρα, ο οποίος αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής και να αποθεωθεί από τους φίλους ΣΑΕΚ που περιμένουν το βαρύ πυροβολικό της Ένωσης. Αυτή είναι η 11 του Μπουρούκ της Μπασάκ Σεχίρ. Σε 4-2-3-1 με τον Γκνό κατά τα δοκάρια, Μπέχιτς αριστερά, δεξιά ο Ζούνιορ, Πονκ και Τσέτζου είναι στην μέση, Τεκντεμίρ Καβετσί, τα δύο αμυντικά χαφ, Ρομπίνιο Βίσκα στις δύο πλευρές, με τον Γκούλμπρατσεν εκεί κοντά αριστερά, ο Νορβηγός που έκανε φοβερά πράγματα με τη Σάλτσμπουργκ και πριν τη μεταγραφή στην Μπασάκ Σεχίρ, ο Κρυβελί που ήρθε από την Καν είναι στην κορυφή της επίθεσης. Και ο Μπορμπόκης στο γήπεδο και οι ωραίες παρουσίες που δεν έλειψαν ποτέ. Ο Κρυβελί, ο Γκούλμπρατσεν, ο Πονκ και ο Μπέχιτς είναι οι τέσσερις νεοφερμένοι που βρίσκονται στην ενδεκάδα του Τούρκου προπονητή. Για να πάμε στους δύο συναδέλφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ, Γιώργος Βασιλείου και Γιώργος Αργυρόγλου. Ας ξεκινήσουμε από τον Γιώργο Βασιλείου. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Γρηγόρη, φίλες και φίλοι συνδρομητές. Είναι το σημαντικότερο φιλικό όλα. Προηγούμενο που έχει δώσει η ΑΕΚ είναι το φιλικό που ο Μικέλ Καρντόσο θέλει να δει την ετοιμότητα της ομάδας του πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, που θα είναι είτε με την Honved είτε με την Craiova. Αύριο παίζουν αυτές οι ομάδες. 0-0 το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Ο Μπακάκης έχει εδώ και δύο ημέρες προπονείται κανονικά, όμως αποφασίστηκε σε συνεννόηση με το ιατρικό team να μείνει εκτός του απόψινου φιλικού για να μην ρισκάρει τη συμμετοχή του. Θα είναι όμως κανονικά διαθέσιμος στο πρώτο επίσημο μάτς. Ο Οικονόμου αναμένεται να μπει και αυτό στις επόμενες ημέρες. Το ίδιο και ο Κρίστησης, ο οποίος έχει ενοχλήσεις εδώ και περίπου 2,5 εβδομάδες στο αριστερό γόνατο. Από εκεί και έπειτα ο Γιακουμάκης είναι και αυτός τραυματίας, είναι στο στάδιο αποθεραπείας. Βελτιώνεται καθημερινά η κατάστασή του. Όμως ο Έλληνας επιθετικός, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, είναι σε συζητήσεις για να συνεχίσει αλλού την καριέρα του, καθώς πλέον υπάρχουν πάρα πολλοί για την θέση της επίθεσης στην ΑΕΚ. Είδατε και μια σημαντική στιγμή με τον Βασίλη Μπάρκα να χαρίζει την φανέλα του. Πάμε και στην αντιπαράοχθη, Γιώργος Αργυρόγλου. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα και στους φίλους συνδρομητές. Η Μπασάκ Σεχίρ, που είναι η ανερχόμενη δύναμη του τουρκικού ποδοσφαίρου. Μια εύπορη ομάδα που το βλέπεις άλλωστε και από το ρόστερ της. Έχει ακριβούς ποδοσφαιριστές, ακριβά συμβόλαια. Τα τελευταία χρόνια έχουν περάσει αρκετοί γνωστοί ποδοσφαιριστές από τη συγκεκριμένη ομάδα και τώρα βέβαια έχει πολύ καλά ονόματα. Μια ομάδα που έχει ένα ολοκένουργιο γήπεδο, 17.500 θεατών στην Κωνσταντινούπολη. Από εκεί και πέρα έγινε γνωστή βέβαια περισσότερο σε ένας λάθος αφού θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό το σκοπό άλλωστε άνθρωπος της Μπασάκ Σεχίρ επισκέφθηκε το Γιώργος Καραϊσκάκης και παρακολούθησε την αναμέτρηση των Ερυθρόλευκων τη χθεσινή, αυτό το 4-0. Από εκεί και πέρα και οι ποδοσφαιριστές προσπαθούσαν ρωτώντας Έλληνες δημοσιογράφους εδώ και άνθρωποι από το τεχνικό team
της Μπασάκ Σεχίρ να μάθουν κάποια στοιχεία για την αντίπαλό τους, τον Ολυμπιακό δηλαδή. Ο Εμρέ Βελόζογλου, μεγάλο όνομα της Μπασάκ Σεχίρ, έφυγε το καλοκαίρι μόλις πήγε στην Φενέρμπαξέ. Έχουν περάσει, το ξαναλέω, πολύ καλοί παίκτες και γνωστοί παίκτες, ο Στέφανο Ναπολεόνι, από τον οποίο αντλήσαμε πάρα πολλές πληροφορίες πριν από την έναρξη του παιχνιδιού. Παίζει στην Μπασάκ Σεχίρ, όπως έπαιζε πριν δύο χρόνια και ένας παλιός γνώριμος από το πέρασμά του από τον Πανιόνιο, ο Ερόλ Μπουλούτ. Γενικά, οι παίκτες της τουρκικής ομάδας και οι παράγοντες γνωρίζουν πολλά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό τουλάχιστον καταλάβαμε από μια συνομιλία που είχαμε λίγο νωρίτερα πριν από την έναρξη του παιχνιδιού. Πάμε στο Γιώργο Βασιλείου. Ωραία εικόνα με τους παίκτες της ΑΕΚ, κυρίως τους ξένους, τον Λόπες, τον Σιμόες, τον Παολίνιο, να μπαίνουν στο γήπεδο κρατώντας στην αγκαλιά τους τις κορούλες τους. Μάλιστα, ο Λόπες, το μωράκι του είναι νεογέννητο. Πρέπει να είναι νεογέννητο, το βλέπουμε τώρα πραγματικά. Οπότε, ξέρεις, είναι πολύ ωραία εικόνα. Ο Λόπες που ήταν εξαιρετικά άτυχος στην περσινή σεζόν, φαντάζομαι θέλει να αφήσει πίσω του αυτή την ατυχία και για το καλό πήρε μαζί και την κορούλα. Δεν το βλέπουμε το πλάνο εδώ. Στη σύζυγό του. Ναι, ο σκηνοθέτης μας, ο Μιχάλης Δημητρόπουλος, δεν αφήνει τίποτα χωρίς να το δείξει. Εδώ ακόμη μια μικρούλα, η μικρούλα του Παολίνιο. Πολύ ωραίες εικόνες. Είδατε και τον Καρντόσο. Η ΑΕΚ, Γιώργο, θέλει να παίξει θελκτικό ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια δεν την είδαμε και πάρα πολύ επιθετική. Γενικά, νομίζω ότι θέλει να δημιουργήσει ο καινούργιος προπονητής και να φτιάξει πράγματα κυρίως μπροστά. Εκεί έχει ρίξει το βάρος του από την πρώτη μέρα που ανέλαβε την ΑΕΚ, στο να περάσει τη φιλοσοφία του, στο να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εκδήλωνε τις επιθέσεις η ΑΕΚ, με τον τρόπο με τον οποίο αναπτυσσόταν. Ζητάει και από τον τερματοφύλακα να έχει συμμετοχή στην ανάπτυξη του παιχνιδιού και από τα κεντρικά μπακ, τα κεντρικά στόπερ. Οπότε είναι ένα πλάνο το οποίο σίγουρα θέλει υπομονή, θέλει στήριξη, χρειάζεται χρόνο. Είναι ήδη παιχνίδι με παιχνίδι σε καλύτερη κατάσταση το πλάνο που θέλει ο Μίγκελ Καρντόσο να βλέπει στον αγωνιστικό χώρο από τους παίκτες του. Και σίγουρα τόσο ο Ντάνι Βέρντε, ο Ιταλός εξτρέμ, όσο και ο Νέλσον Ολιβέιρα, μαζί με τον Ζεράλντες και τους υπόλοιπους παίκτες που ήρθαν, είναι παίκτες που θα βοηθήσουν ακόμα περισσότερο στην αφομοίωση και στο να παρουσιάσει η ΑΕΚ αυτό που πραγματικά θέλει ο Καρντόσο μέσα στο γήπεδο. Δικαίως πήγες να μπερδευτείς, γιατί βλέποντας λίγο τα στοιχεία εδώ, βλέπω ότι η ΑΕΚ έχει 5 Πορτογάλους στην σύνθεσή της. Και έναν στον πάγκο. Σωστά. Που θα γίνουν προορίζεται για βασικό. Σωστό. Ο Κλωναρίδης είναι αυτός που θα παίξει την πρώτη μπάλα για την ΑΕΚ. Όλα είναι έτοιμα, είδατε και την διαιτητική τριάδα νωρίτερα. Προς επίρρωση, όσον έλεγε ο Γιώργος Αργυρόγλου, στον πάγκο της Μπασάκ Σεχίρ βρίσκεται και ο Αρντά Τουράν, ένα από τα μεγάλα ονόματα των Τούρκων, ο Ντεμπάμπα, ίσως ακόμα μεγαλύτερο όνομα, και βέβαια ο Ελβετός Ινλέρ, ο οποίος ακόμη και στα 35 του κάνει μια χαρά την δουλειά, και βέβαια εντός των τεσσάρων γραμμών είναι ο σπουδαίος Ρομπινιό. Και ο Γκούλμπρατσεν, ο Νορβηγός, ο οποίος έκανε φοβερά πράγματα πέρυσι με την Σάλτσμπουργκ, με 7 γκολ σε 23 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, με άλλα 5 στο Europa League. Εξασφάλισε την μετεγγραφή του για την Μπασάκ Σεχίρ. Ο Μάνταλος έκλεψε ωραία την μπάλα για τον Κλωναρίδη. Περιμένει η κίνηση από τον Ζεράλντες, αποφάσισε να συγκλίνει. Γύρισε την μπάλα πίσω, ο Σιμόες έπαιξε αριστερά. Ο Λόπες, ο οποίος έχει ανεβεί, ζητάει βοήθεια. Ο συμπατριώτης του πήρε την μπάλα, ο Ζεράλδες, ωραία κινήθηκε. Με το εξωτερικό γύρισε πάλι για τον Λόπες. Ο Σιμόες πίσω. Έπαιξε με τον Τσιγκρίνσκι. Η πάσα κοπήκε από τον Κρυβελή. Ο Γάλλος και στην Μπορντό παλιότερα και στην Ονζέ. Παουλίνιο με το στήθος, ωραία. Ο Βέρντε, ο Πορτογάλος, πατάει περιοχή. Ήρθε όμως ο Πονκ και ο Ζετζού είναι και έκοψε σε πλαγιό. Η ΑΕ ξεκίνησε με επιθετική διάθεση. Ο Ζεράλντες δεν καταφέρει να τσιμπήσει την μπάλα. Ο Ρομπίνιο έχει τραβήξει τον Βράνιες μακριά. Έκλεψε όμως ο Μάνταλος, ο οποίος ελήχθηκε πάρα πολύ ωραία. Ο Βέρντε είναι δεξιά, δεν έφτασε μπάλα ούτε στον Κλωναρίδη, που είχε πατήσει περιοχή. Ο
Γκουλμπράτσεν πίσω και από τον Αζίζ Μπέχιτς, τον Αστραλό με την τουρκική καταγωγή. Μπάλα έφτασε πίσω στον Γιουνόκ. Βασικός πέρσι σε μια χρονιά που θα τη χαρακτηρίζαμε αυτοκτονία εντός εισαγωγικών για την Μπασάξεχιρ. Οδηγούσε το τουρκικό πρωτάθλημα για το μεγαλύτερο διάστημά του. Είχε καταπληκτικό σερί 13 συνεχόμενων αίτητων μάτς με 9 νίκες και 4 ισοπαλίες. Αλλά στις 7 τελευταίες αγωνιστικές πέτυχε μόλις μία νίκη και έχασε το πρωτάθλημα από τη Γαλατά με διαφορά 2 βαθμών. 2 αγωνιστικές πριν το τέλος στο μεγάλο ντέρμπι στο Γαλατά Μπασάξεχιρ. Ιτήθηκε και ουσιαστικά ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκε από κάτω. Αν και προηγήθηκε στο ημίχρονο 0-1, τελικά γνώρισε την ήττα 2-1 και έτσι έχασε και το πρωτάθλημα. Για να βρεθεί τώρα στο δρόμο του Ολυμπιακού την προσεχή εβδομάδα. Πρώτο μάτς στην Κωνσταντινούπολη για τους Ερυθρόλευκους. Ο Βράνιες σήκωσε την μπάλα, τον κατάλαβε ο Μπέχιτς και έκοψε. Ο Γκουλμπράτσεν τον κυνηγάει, ο Βέρντε έχει βγει και ο Βράνιες. Πλαγιό. Με πολύ δύναμη ο Βόσνιος, ο οποίος δίνει την ταχύτητα που ίσως έλειπε στην ΑΕΚ την περσινή αγωνιστική περίοδο. Έκτος από την ταχύτητα δίνει και κάποια ένταση. Με το Ρομπίνιο εκεί αρπάχτηκε. 4 λεπτό. Έλα Γιώργο. Στα αυτά που λέγατε νωρίτερα για την Μπασάξεχιρ, με αφορμή τα όσα έγραψε και ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος στο novasports.gr, ότι υπάρχει και άνθρωπος του Ολυμπιακού σήμερα στο Ολυμπιακό Στάδιο για να παρακολουθήσει την τουρκική ομάδα. Όπως είπε και ο Γιώργος νωρίτερα, που υπήρχε χθες άνθρωπος της τουρκικής ομάδας, ο Γιώργος Χαρισκάκης. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ. Με αρκετή ένταση και ζέση ξεκίνησε το μάτς και από τους δύο αντιπάλους. Ο κόσμος που έχει ξεπεράσει τις 15.000 εδώ στις Κερκίδες προσπαθεί να μπει και αυτός στο ρυθμό και στην εξίσωση. Ο Κρυβελή πήρε την κεφαλιά από το Βράνιες, ήρθε να απομακρύνει την μπάλα ο Παουλίνιο. Ο Μάνταλος με πάρα πολύ ωραίο τρόπο για τον Λόπες και κάνει κίνηση στο χώρο. Ο Λόπες με συνεχείς προσποιήσεις έχασε τελικά την μπάλα. Ο Ρομπίνιο προσπαθεί να ηρεμήσει λίγο το παιχνίδι της ομάδας του. Ανέβηκε ο Μπέχιτς, πήρε από τον Γκουλμπράτσεν. Τεκδεμίρ. Αυτός και ο Καχβέτσι είναι οι παίκτες που κυκλοφορούν περισσότερο την μπάλα. Από τα δικά τους πόδια περνάει για να φτάσει στην επίθεση των φιλοξενούμενων σήμερα. Εδώ από τη στιγμή που ο Μπέχιτς δεν πήγε πάνω στην μπάλα στο σκάσιμο, ήταν πολύ δύσκολο να μαζέψει. Και η καινούρια μπάλα με την οποία θα παίζεται η Super League. Πάρα πολύ ωραία, ήρθε και μάζεψε ο Σιμάο, πήρε και το φάουλ. Ο Μάνταλος έχει πολύ χώρο, ο Ζεράλντες. 4 εναντίον 4, ο Πορτοκάλος μοίρασε την μπάλα αριστερά, ο Λόπες πέρασε από όλους. Στο 6ο λεπτό. Η Άκη κινήθηκε πολύ επικίνδυνα στην περιοχή του Γκνοκ. Εδώ πως ο Ζεράλντες μοίρασε την μπάλα στον Λόπες λίγο πιο μπροστά από ό,τι ήθελε την μπάλα ο Μάνταλος, ο οποίος έπεσε με τάκλιν αλλά δεν καταφέρει να φτάσει σε αυτή. Με αρκετή διάθεση πάντως ξεκίνησε η ΑΕΚ την αναμέτρηση. Ο αρχηγός της Ένωσης χτυπιέται, δεν καταφέρει να φτάσει στην μπάλα. Ο Ζούνιορ δεν θα μπορούσε να πιάσει αυτή την πάσα. Και πάλι στην κατοχή. Ο Βράνιες, ωραία ο Βέρντε. Ήρθε να κλέψει την μπάλα Γκουλμπράτσεν που μπήκε ανάμεσα σε Ζεράλντες και Παουλίνιο. Okay.
Τώρα ο Σιμάου έκανε ένα φάουλ. Αρκετά νεύρα πάντως στο παιχνίδι. Και έχουμε παίξει μόλις 7 λεπτά. Άσχημα πήγε μπάλα πίσω. Τσετζού. Έπαιξε με τον Πουγκ. Ο Κλωναρίδης είναι εκεί για να πιέσει. Ο Γιουνόκ καθυστερεί, περιμένει να βρει επιλογές. Σίγουρα δεν είναι αυτή η επιλογή στον πάγκο της ΑΕΚ. Τσιγκρίσκι. Πάλι ο Ουκρανός για τον αρχηγό του, ο οποίος ρίσκαρε, ο Κρυβελή, υπάρχει φάουλ που κάνει ο Μανταλός. Εδώ πως πρόλαβε. Και ο Μανταλός πήγε καθυστερημένα πάνω στην φάση. Ζουνιόρ. Έχει κοντά του τον Βισκά. Ο Βόσνιος σήκωσε την μπάλα στην περιοχή. Ο Βράνης καθάρισε. Ο Μανταλός. Εκεί που ο Τεκδεμίρ έχει χορό. Ο Τούρκος έπαιξε δεξιά στον Ζουνιόρ και κάνε το overlap. Ο Βραζιλιάνος καθυστέρησε. Θέλει να συνεχίσει μόνος του την προσπάθεια. Είναι καλή η σέντρα. Δεύτερο δοκάρι είναι μόνος του ο Μπέχιτς στο γύρισμα. Ανοιχτό κοντρόλ. Ο Ρομπίνιο πήρε από το λάθος στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Ο Παουλίνιο έστειλε την μπάλα μέσα στην περιοχή. Εδώ κοιτάξτε στην φάση διαρκείας πως ο Μπέχιτς με τον Γκούλμπρατσεν να ανοίγει το κοντρόλ. Εδώ ο Παουλίνιο σερβίρει. Ευτυχώς για την άμυνα της ΑΕΚ. Δεν κατάφερε ο Βραζιλιάνος να σημαδέψει σωστά. Ο Μπάρκας με αρκετό ρίσκο η ΑΕΚ και έγινε το λάθος, αλλά υπάρχει φάουλ. Είναι δεδομένο ότι ο Καρδόσο ζητάει από τους παίκτες του να παίξουν την μπάλα, να κυκλοφορήσουν και να μην προτιμούν μεγάλες μπαλιές διεκδικούμενες. Αλλά εδώ υπήρχε αρκετό ρίσκο. Στο 10 είμαστε. Ο Ζεράλντες προσπαθεί να μετριάσει τις αποστάσεις, θα λέγαμε. Το πλάγιο είναι για τους Τούρκους. Πάμε στον Γιώργο Βασιλείου. Οδηγίες του Καρντόσο στον Ιταλό εξτρέμ, τον Ντάνι Βέρντε, να συγκλίνει στον άξονα και αυτός να μην παίζει τόσο πολύ στη γραμμή για να μπει και ο Ιταλός στο κλίμα του παιχνιδιού. Μετά το αρχικό σάστισμα των Τούρκων, τα τελευταία 3 λεπτά προσπαθούν να κυκλοφορήσουν λίγο την μπάλα. Άλλου περίμενε την πάσα ο Κλωναρίδης, άλλου πήγε η μπάλα. Ο Πόγκ ήταν αυτός που έκοψε. Ο Μπλουμπρατσεν έπαιξε με τον Τεκδεμίρ. Ο Ρομπίνιο σε αυτόν τον ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Κρυβελή κινείται αριστερά-δεξιά. Βγαίνει από την περιοχή να ζητήσει μπάλες. Έκανε λάθος το κοντρόλο Κακβετσί και έκλεψε εύκολα η ΑΕΚΟ. Βέρντε έχει τον Ζεράλντες δεξιά. Ο Ιταλός αποφάσισε να πάει προς τα μέσα. Ξεφυγεί από δύο και σούταρε. Ενώ υπήρχε χώρος αριστερά και για τον Λόπες και για τον Μανταλό. Εδώ Βέρντε, ο οποίος με το που πήρε μπάλα αμέσως προσπάθησε να γίνει επικίνδυνος. Συμμετοχές και στη Serie A, στη Serie B, στην La Liga, στην Ρώμα, Βαγιαδολίδ, Ελλάς Βερόνα, Σκάρα, Φοζινόνε, διεθνής με την Under 21, την 120 των 21 της Ιταλίας. Παουλίνιο με το κεφάλι πίσω στον Μπαρκά. Βλέπετε πόσο ψηλά παίζουν τα μπακ της ΑΕΚ και ο Παουλίνιο δεξιά και ο Λόπες αριστερά, καθώς και ο Μάνταλος και ο Βέρντε
συγκλίνουν, δεν παίζουν στη γραμμή. Από μακριά ο Λόπες, πίσω και ο Μπάρκας θα γεμίσει. Χωρίς πολλά πολλά, απομάκρυνε ο Πόγκ. Πρώτη χρονιά στην Μπασαξιχίρ για τον αμυντικό από το Πράσινο Αγροτήρι, που έχει παίξει πάντως Τουρκία, ξέρετε κατά το πια. Ο Βράνιες που επέστρεψε, ο Ζεράλδες έχασε, ο Ρομπίνιο έκλεψε. Τεκτεμίρη έπαιξε με τη μία, ήρθε ο Βράνιες για να διορθώσει το πράγμα. Λίγο πριν κλέψει την μπάλα ο συμπατριώτης του, ο Βίσκα προλαβέ. Έχει χώρο, ο Βέρντε μοίρασε για ποιον. Ούτε ο Ζεράλδες πήγε, ούτε ο Κλεμαρίδης. Πλάγιο πάντως κοντά στους με ακίνδυνη την ευκαιρία στην ΑΕΚ να ανεβεί για να πιέσει. Η Μπασάξεχίρ έχει νικήσει μέχρι τώρα στα φιλικά μόνο σε ένα εξ αυτών. Τους ερασιτέχνες της Σάλτσμπουργκ. 4-1. Σκόραρε και ο Ναπολόνι με πέναλτι. Έχει γνωρίσει βαριά ήττα από την Gladbach. 5-1. Ιτήθηκε από τον Άγιαξ 2-1. 1-1 το τελευταίο του φιλικό με την Φορτούνα Ντίσελντορφ. Ο Βίσκα τώρα έπεσε πάνω στον Τσιγκρίνσκι. Επιμένουν οι Τουρκοί με τον Τεκτεμίρ. Ο Ζούνιορ, ο Βίσκα έχει πολύ χορό. Προσπάθησε να γυρίσει κοντρά στον Τσιγκρίνσκι που δείχνει να έχει ένα προβληματάκι από την προηγούμενη κόντρα. Λαγιό. Δείχνει να πονάει ο Ουκρανός. Το 1-2 δεν έγινε ποτέ γιατί ήρθε ωραία ο Σιμόες. Να απομακρύνει ο Πόγκ, πρόλαβε τον Κλωναρίδη. Και ο Καφετσί πίσω από την αρχή επίθεση των Τουρκών. Μπεχίτς με τον Καχβετσί, ρίσκαρε. Κατάφερε τελικά να κερδίσει την κόντρα και την μπαλά. Πήρε από τον Ρομπίνιο, έκανε κίνηση ο Γκούλμπρατσεν, ο Βράνιες. Είναι αυτός που κόβει, ενώ ο Νορβηγός έκανε επικίνδυνη κίνηση στην περιοχή της ΑΕΚ. Ο Σιμόες για τον Μάνταλο, έφυγε ο Κλωναρίδης και είναι γρήγορος. Θέλει να μπει στην περιοχή ο Κλωναρίδης. Τέτα τέτ για το 1-0, το οποίο δεν έρχεται. Ο Κλωναρίδης μπήκε ωραία από τα αριστερά. Πλάσαρε με το αντίθετο πόδι το δεξί. Η μπάλα όμως δεν έστριψε τόσο ώστε να καταλήξει στα δίχτυα στην μεγαλύτερη φάση στο παιχνίδι για οποιονδήποτε από τους δύο. Καταπληκτική η πάσα από τον Μάνταλο, εκεί που την ήθελε ο Κλωναρίδης. Από εδώ θα φανεί ακόμη καλύτερα πόσο κοντά πέρασε, αλλά όχι στα δίχτυα. Πάμε στον Γιώργο Αργυρόγλου. Να πούμε βέβαια, Γρηγόρη, ότι η Μπασάξεχίρ θα ξεκινήσει τις επίσημες υποχρεώσεις στο τουρκικό πρωτάθλημα στις 18 Αυγούστου, μία εβδομάδα δηλαδή πριν ξεκινήσει το δικό μας πρωτάθλημα. Δοκιμάζεται εκτός έδρας κόντρα στην Μαλάτιασπορ. Εντάξει, είναι πιο σημαντικά αυτά που προηγούνται. Βέβαια. Στις 7 του μηνός με τον Ολυμπιακό και δεν στις 13 το Ολυμπιακός Μπασάξεχίρ. Είναι σημαντικό βέβαια ότι ούτε ο Ολυμπιακός αλλά ούτε και η Μπασάξεχίρ θα έχουν επίσημο παιχνίδι στα πόδια τους για το πρωτάθλημα. Δηλαδή το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει αργότερα, το τουρκικό, και μία εβδομάδα μετά το δικό μας. Πολύ μακριά η πάσα. Ζήτησε συγγνώμη ο Σετζού. Εδώ ο Καμερουνέζος. Πάμε και στο Γιώργο Βασιλείου. Μικέλ Καρντόσο και οι συνεργάτες του προσπαθούν να ενθαρρύνουν τον Βίκτορα Κλωναρίδη για τη χαμένη ευκαιρία που είχε νωρίτερα. Όμως, πέρα από ότι δεν κατάφερε να σκοράρει, είναι μια φάση στην οποία δούλεψαν αρκετά στην προετοιμασία ο Πορτογάλος προπονητής με τους συνεργάτες του και ο Κλωναρίδης. Εδώ ο Καφετσί σούταρε, ο Μπάρκας είπε όχι, συνεχίζεται η φάση. Ο Βίσκα δοκάρει και στα χέρια του Μπάρκα. Διπλή φάση για την Μπασάξεχίρ. Και ο Μπάρκας με λίγο περίεργο τρόπο κρατάει το 0. Ο Μάνταλος τώρα πάνω στη γραμμή, γύρισε στο δεύτερο δοκάρι. Πρόλαβε ο Πόγκ. Ο Ρομπίνιο έπαιξε με τον Καχβετσί. Υπάρχει φάουλ που κάνει ο Σιμάο. Εδώ ο Βίσκα που τελείωσε την προηγούμενη φάση παίρνοντας το rebound. Το σούτ από τον Καχβετσί, ο Μπάρκας, ο Βόσνιος και δοκάρι και στα χέρια του Μπάρκας στη συνέχεια.
σε μια περίεργη φάση. Εξαιρετική η πρώτη επέμβαση. Στη δεύτερη έχασε την μπάλα από τα χέρια του Μπάρκας και είναι τυχερός που δεν κατέληξε στα δίχτυα. Ο Τσιγκρίνσκι δείχνει να έχει ένα πρόβλημα από την κόντρα νωρίτερα και νομίζω ότι η καρδιά του Καρντόσο δεν είναι και πολύ στη θέση της τώρα, καθώς ο Ουκρανός είναι ιδιαίτερα επιρρεπής στους τραυματισμούς. Δεν θέλει σε αυτό το τελευταίο φιλικό να δει τον βασικό του κεντρικό αμυντικό να τραυματίζεται. Όπως μας ενημερώνει ο Γιώργος Βασιλείου, έχει ήδη πάρει εντολή ο Στράτος Βάρνας να κάνει ζέσταμα. Είχε μια κόντρα στον χώρο της μεσάς γραμμής ο Τσιγκρίνσκι. Εδώ είναι η φάση. Δεν είναι... δεν είναι σίγουρα μυϊκό, αλλά είδα ότι ο Βίσκα τον βρήκε με το γόνατο στο δικό του γόνατο. Και ο Ουκρανός δείχνει να πονάει αρκετά. Πηγαίνει τώρα κουτσένοντας προς τα έξω. Και ο Καρντόσο πηγαίνει αμέσως πάνω του για να τον ρωτήσει, βλέπετε το πλάνο. Στο κάτω μέρος της οθόνης. Ο Βράνιες προλάβε ξανά την κίνηση του Κρυβελή. Με ρίσκο πολύ. Ο Μπάρκας με τον Κρυβελή. Ο γκολκίπερ της ΑΕΚ είναι πεσμένος κάτω. Ο Γάλλος δεν χρειάζονταν να πάει εκεί. Είπαμε από την αρχή ότι υπάρχει αρκετή ένταση στο μάτς. Ο Τεκδεμίρ προσπαθεί να ηρεμήσει τον συμπαίκτη του. Ο Λόπες με το κεφάλι. Φαινόταν εξ αρχής η πρόθεση του να γυρίσει την μπάλα πίσω. Ο Κρυβελή βλέπει ότι δεν προλαβαίνει την μπάλα. Πηγαίνει πάντως. Ο Μπάρκας, όπως συνηθίζουν οι goalkeeper, απλώνει το αριστερό του πόδι, αλλά έχει δεχτεί γονατιά στον δεξιό του προσαγωγό. Πολύ επικίνδυνη η σύγκρουση των δύο. Ο Κρυβελή δείχνει τους χιλιακούς του, αλλά είναι δεδομένο ότι οι goalkeeper συνηθίζουν να απλώνουν το πόδι σε αυτές τις εξόδους και να έχουν και το πλεονέκτημα. Όλα καλά. Ο Μπαρκάς προσπαθεί να βρει επιλογή. Ο Μάντελος του δείχνει αριστερά. Εκεί έστειλε την μπάλα. Ο Ζουνιόρ πήρε την κεφαλιά. Ο Βίσκα έπαιξε με τη μία για τον Κρυβελή. Ήταν πάρα πολύ ωραία η έμπνευση που είχαν οι Τούρκοι. Μπάλα είναι out. Τελευταία στιγμή έκοψαν οι παίκτες της ΑΕΚ με τον Λοπές. Να πλώνει το πόδι του. Ήρθε ο Βέρντε να ζητήσει την μπάλα πάνω στη γραμμή. Ωραία, ο Παουλίνιο τσίμπησε και έχει χώρο. Τώρα είναι 4 στη ΑΕΚ με 3 των Τούρκων. Ο Παουλίνιο πάτησε περιοχή. Σούταρε πάνω στον αντίπαλό του. Η χειρότερη δυνατή επιλογή. Έκαναν 3 παίκτες κίνηση κοντά του. Αυτός προτίμησε να σουτάρει από πολύ δύσκολη γωνία. Πάνω στον Τζεζού. Ο Κλουναρίδης με τον Ζεραλδές. Ο Βράνιες άλλαξε απέναντι. Κατέβασε ο Λόπες και έκανε εύκολο λάθος. Έκλεψε ο Βίσκα και δοκίμασε να παίξει απέναντι. Πέρασε η μπάλα από τον Βράνιες. Ρομπίνιο τέτα τέτ με τον Μπάρκα. Μοίρασε την μπάλα, αλλά ο Τσιγκρίνσκι καθάρισε. Τώρα ο Βράνιες μαζεύει. Ο Βέρντε ανάμεσα σε τρεις. Τα κατάφερε, αλλά αν χαθεί η μπάλα εκεί όπως και χάθηκε, δεν είναι καλό για την άμυνα της ΑΕΚ. Κακή επιλογή. Ο Ρομπίνιο παίξε με τον Κακβετσί και πάλι ο Βραζιλιάνος. Δεν έπιασε το φάλτσο. Out.
εδώ νωρίτερα, πως βρέθηκε τέτα τέτ, θέλησε να μοιράσει τον κόλλη στον Γκούλμπρατσεν. Ήρθε όμως ο Τσιγκρίνσκι, θάρεσε αυτό στον Καρντόσο και εδώ η προηγούμενη επιλογή του Παουλίνιο να μην μοιράσει σε κανένα την μπάλα και να σουτάρει μόνος του. Στο τρίτο λεπτό, με μια φάση για τις δύο ομάδες στο ίδιο λεπτό, Ζεράλδες γύρισε ωραία πρόσωπο, πήρε φάουλ. Μεγαλύτερη φάση για την ΑΕΚ πάντως στο 15 το τετατέτ του Κλονάριδη. Γιώργος Βασιλείου. Πολύ εκνευρισμένος ο Μιγγέλ Καρντόσο σχετικά με τον τρόπο που αναπτύσσεται η ομάδα του. Για το γεγονός ότι δεν κρατάει μπάλα, έχει νευρικότητα στο παιχνίδι της ΑΕΚ, κάνει πάρα πολλά λάθη και ζητάει από τα στόπερ του όταν έχει την μπάλα ο Μπάρκας να δίνει περισσότερο πλάτος, με αποτέλεσμα να δημιουργούν τους χώρους για να έρθει το κεντρικό χάφι, ο Σιμάο, ο Τεσμούες, για να μπορεί να πάρει μπάλα και να ξεκινήσει η επίθεση. Κακβετσί θέλει να παίξει μεγάλη μπαλιά απέναντι. Ο Λόπες πρόλαβε, αλλά έστρωσε την μπάλα στον Βίσκα. Έρχεται ο Ζούνιορ με δύναμη. Ο Βόσνιος σούτ ήταν αυτό. Η μπάλα κόντραρε και μία εστία κόρνερ. Ο Ρομίγιο δεν κατάφερε να γυρίσει. Σωστά, γιατί γύρισε. Εδώ πως τσίμπησε την μπάλα πρώτου Μπάρκα, ο οποίος είπε όχι. Στο 24 οι Τούρκοι στην πρώτη στημένη μπάλα από τη γωνία. Άλλαξαν οι δύο Βραζιλιάνοι και δεν κατάφεραν να βρεθούν στο ένα μέτρο. Εύκολα η κατοχή ξανά στους γηπεδούχους. Εδώ πως τσίμπησε την μπάλα αρχικά, αλλά στη συνέχεια ο Μπάρκας άπλωσε το κορμί του. Ο Παουλίνιο δεν καταφέρει να προλάβει. Όντως η ΑΕΚ δυσκολεύεται να κρατήσει μπάλα, όπως μας ενημέρωσε για το παράπονο του Καρντόσο νωρίτερα, ο Γιώργος Βασιλείου. Ο Βράνιες με ακροβατικό τρόπο, ήρθε ο Μπέχιτς να περάσει από δύο, τίποτα. Ενώ υπάρχει offside. Σιμόες και Σιμάο δεν έχουν καταφέρει ακόμη να κυκλοφορήσουν την μπάλα όπως θα ήθελε ο Καρντόσο, ενώ έχουμε time out για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Βλέπετε και τον Μπουρούκ. Να δροσιστούν και να mini time out, να δώσουν και οι δύο προπονητές κάποιες οδηγίες. Γιώργο Βασιλείου, λογικό είναι να ανησυχεί, ο Πορτογάλος με τον Τσιγκρίνσκι. Θα γίνει αλλαγή ο Τσιγκρίνσκι. Μάλιστα. Έχουμε αναγκαστική αλλαγή λοιπόν για την ΑΕΚ, με τον Σβάρνεν έτοιμος να περάσει στη θέση του Τσιγκρίνσκι. Αυτή η σύγκρουση που είχε με τον Βίσκα θα τον αφήσει εκτός του υπόλοιπου παιχνιδιού και δεν είναι αυτό το σημαντικό. Το σημαντικό είναι να μην αποκομίσει ζημιά από αυτή τη σύγκρουση και να χάσει μόνο το υπόλοιπο φιλικό. Εδώ ο Γιακουμάκης. Το μαλαχρινό φοριέται πολύ στο ΆΚΑ. Πάμε στο Ξανθό. Να μην έχουν παράπονα και οι υπόλοιποι. Εδώ πως ο φυσιοθεραπευτής της ΑΕΚ προσπαθεί στην γάμπα του Τσιγκρίνσκι να δουλέψει. Και έχουμε την αλλαγή. Ο Σβάρνας περνάει λοιπόν στη θέση του Τσιγκρίνσκι. Σε πρώτη ευκαιρία ο Γιώργος Βασιλείου θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Στο
7 είμαστε. Έγινε λάθος από τον Ζεράλδες. Ο Ρομπίνιο τσίμπησε την μπάλα, αλλά γλίστρησε ο Βίσκα και καθάρισε ο Σβάρνας. Τεμίρ και Κακβετσί. Ωραία, ο Τούρκος έφερε την μπάλα μπροστά, αλλά δεν ρισκάρε πάσα. Έπαιξε πάλι για τον αρχηγό του. Αρκετή δουλειά από τους δύο Τούρκους αμυντικούς μέσους της Μπασάξεχιρ. Όπως μας είπε νωρίτερα ο κύριος Βασιλείου, περισσότερο προληπτικά βγήκε ο Τσιγκρίνσκι, χωρίς να έχει κάτι σοβαρό. Απλά δεν θέλει ο Καρδόσο να πάθει κάτι σοβαρό. Εδώ έχει βγει η μπάλα. Πολύ έξυπνα ο Πονκ κράτησε την άλλη μπάλα μέσα για να μην καταφέρει να βγάλει ευνηδιασμό η ΑΕΚ. Η οποία ξεκίνησε με ένταση, ξεκίνησε με ζέση. Το μάτς είχε τη μεγάλη ευκαιρία με τον Κλωναρίδη στο 15. Συνέχεια οι Τούρκοι είχαν και δοκάρι με την προσπάθεια του Βίσκα και τετατέτ με τον Ρομπίνιο. Το 0-0 παραμένει. Πάσα από τον Μάνταλο για τον Κλωναρίδη. Απομάκρυνε ο Ζετζού. Ο Βράνιες με τον Γκουλμπράτσεν. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ. Ο Γκουλμπράτσεν δύο φορές έχει νιώσει την ορμή του Βράνιες. Ο Σιμόες γύρισε και πήρε χωρίς πίεση. Ζεράλδες δεν κατάφερε να βάλει την μπάλα μπροστά. Είναι πεσμένος ο Κακβετσί. Αρκετές οι διακοπές στα τελευταία λεπτά. Εδώ έπεσε άσχημα ο Τουρκός στο χορτάρι. Πιάνει τη μέση του. Πάμε στο Γιώργο Βασιλείου, γιατί βλέπουμε τον Καρντόσο να χειρονομεί έντονα. Ναι, προσπαθεί να βάλει στο παιχνίδι τον Ζεράλδες. Ο Πορτογάλος είναι ποιοτικός παίκτης, είναι σημαντικός για την ανάπτυξη του παιχνιδιού. Δεν έχει πάρει πρωτοβουλίες, δεν έχει πάρει μπάλες και προσπαθεί και να τον ηρεμήσει αλλά και να τον καθοδηγήσει. Εμείς βλέπουμε ένα πλάνο με τον γιατρό της ΑΕΚ να έχει εστιάσει στο γόνατο του Τσιγκρίνσκι. Εκεί ακριβώς που πιάνει είναι που δέχτηκε τη γονατιά από τον Βίσκα. Ενώ του είχε τοποθετηθεί πάγος στην γάμπα του. Βέρδε και Σιμόες. Με αργά βήματα βγαίνει προς τα έξω. Ο Καρβετσί, Θωμάς Μαύρος και ο Βίκτορ Κουναρίδης που έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία μέχρι τώρα για την ΑΕΚ. Πάμε στο Γιώργο Βασιλείου, γιατί νομίζω ότι και οι φίλοι της ΑΕΚ έχουν ανησυχήσει με αυτή την αναγκαστική αλλαγή του Ουκρανού. Ναι, όπως είπαμε και νωρίτερα, περισσότερο προληπτικά είναι η αλλαγή του Ουκρανού. Είναι καθησυχαστικοί οι άνθρωποι του ιατρικού team της Ένωσης. Δεν υπάρχει κάτι σοβαρό αυτή τη στιγμή για τον Ουκρανό αμυντικό. Ούτως ή άλλως, ο Καρντόσο σε όλα τα φιλικά έχει δείξει ότι οποιαδήποτε ενόχληση αισθάνεται κάποιος παίκτης του, προχωράει σε αλλαγή, δεν θέλει να ρισκάρει, γιατί είναι και προπονήσεις επίπονες, οπότε δεν θέλει να χάσει κάποιους παίκτες του με τραυματισμό. Ο Βράνιες έπαιξε ωραία στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Ζεράλδες όμως δεν καταφέρνει να μαζέψει την μπάλα, να κάνει κοντρόλ. Και άφησε την μπάλα ο Ζετζού να περάσει έξω. Εδώ ο Ζεράλδες, από τον οποίο περιμένουν πολλά στην ΑΕΚ. Και ο Βράνιες με αρκετές μονομαχίες. Τις περισσότερες κερδισμένες μέχρι στιγμής. Αυτά τα 32 λεπτά από το 6. Τώρα πολύ ψηλά πιέζει ο Ζεράλδες, αλλά ξέφυγε πάρα πολύ εύκολα ο Ζετζού. Μπεχίτς κατά από τα πόδια του Πορτογάλου. Κακβετσί, ο οποίος επανελθέ. Ο Πονκ πάνω στη γραμμή, Ζουνιόρ. Κακβετσί, εξαιρετική εναλλαγή, αλλά ο Ζουνιόρ δεν θα προλάβει την προωθημένη πάντως πάσα του
Τούρκου αμυντικού μέσου που έπαιξε ωραία το 1-2 αρχικά, αλλά στη συνέχεια βιάστηκε. Κεφαλιά από τον Απόν Κορομπίνιο με τον Τεκντεμίρ. Ο Μπέχης κλείστηκε. Πέταξε την μπάλα μπροστά. Βράνιες, πλάγιο. Κακβετσί έχασε από τον Ζεράλδες μετά την πίεση του Σιμόες. Ο Πορτογάλος περιμένει τον συμπατριώτη τον Λόπες να παίξει αριστερά. Καθυστέρησε ο Λόπες. Ο Κλουναρίδης άφησε την περιοχή. Ο Σιμάο άλλαξε την μπάλα. Ο Κλουναρίδης μπήκε στη φάση. Ο Μάνταλος που έχει έλθει στον άξονα. Παουλίνιο. Μόνο ο Κλουναρίδης στην περιοχή, γι' αυτό και δεν σέντραρε. Ο Βέρντε με τον Μάνταλο. Ο Σιμάο έπαιξε με τον Παουλίνιο. Έχασε όμως τον κοντρόλ. Καλή ήταν η σκέψη. Υπήρχε και αρκετός χώρος για τον Παουλίνιο, αλλά το κοντρόλ δεν ήταν το καλύτερο δυνατό και έτσι χάθηκε μια καλή στιγμή για την ΑΕΚ. Ο Κρυβελή δεν έχει πρόβλημα ο Μπαρκάς. Από την προσπάθεια του Κινόκ, ο οποίος επιχείρησε να βρει τον Γάλλο στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ. Ο Μάνταλος πήρε από τον Σιμάο, έπαιξε με τον Λόπες. Πάλι ο Σιμάο, δυνατά για τον Μάνταλο, ο οποίος θα προλάβει. Έχει κλειστεί εκεί στη γωνία. Τελικά είναι πλάγιο για την τουρκική ομάδα. Φάουλ ζητάει ο Μάνταλος. Και δεν έχει και άδικο, τον έσπρωξε ο Κακατσί. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο 34. Εδώ υπάρχει φάουλ κερδισμένο για τον Σιμόες. Ο Γκούλμπρατσεν απορεί. Ήθελε δικό του φάουλ. Ο Βράνιες με τον Βερντέ. Ο Ιταλός προσποιείται και ξέφυγε αρχικά. Ο Μάνταλος έχει πολύ χώρο. Ο Λόπες βιάστηκε να βρει. Ο Βίσκα γύρισε πίσω. Ο Γιονούκ επέλεξε δεξιά. Με πολύ ρίσκο η τρίπλα από τον Απόγκ. Ο Τούρκος γκολκίπερ απομάκρυνε τώρα. Ο Σιμόες κατέβασε με το στήθος. Έχασε όμως την μπάλα σε πολύ επικίνδυνο σημείο. Τώρα θέλει να βγάλει την κόντρα η τουρκική ομάδα. Έχει ο Κρυβελή την μπάλα δεξιά και προλαβαίνει ο Γάλλος. Γύρισε στην περιοχή, δεύτερο δοκάρι, έρχεται να σουτάρει ο αρχηγός, ο Τεκντεμίρ. Είπε όχι όμως ο Μπάρκας. Είδατε πως η απώλεια της μπάλας, ακόμη και αν έγινε στο μισό των Τούρκων, έφερε την κόντρα επίθεση. Και αν δεν υπήρχε ο Μπάρκας θα υπήρχε το 0-1. Εδώ μοιάζει να είναι λίγο πιο μπροστά ο Κρυβελή. Συνεχίστηκε το παιχνίδι. Τεκντεμίρ σούταρε, η μπάλα έσκασε και μια φορά κάτω. Με το σώμα, με τα πόδια, ο Μπάρκας απομακρυνέ. Εδώ οι προσπάθειες. Παουλίνιο δεν καταφέρει να κρατήσει εντός. Με τον Σιμόες, ο Γκούμπρατσε, το σούτ από το Βίσκα χωρίς ισορροπία, πολύ μακριά. Αλλά οι Τούρκοι κατάφεραν από ένα πλάγιο να μεταφέρουν την μπάλα κοντά στην περιοχή της ΑΕΚ και αυτό είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει τον Καρντόσο, τον οποίο βλέπουμε να κοντεύει να μπει μέσα. Ο Σιμπάο κάνει λάθος. Thank you.
37ο λεπτό. Πάντα στο 0-0 η ΑΕΚ με την Μπασάκ Σεχίρ. Προσοχή αντίπαλο του Ολυμπιακού στο Champions League, στον δρόμο για τα play-off. Το γύρισμα, ο Μπάρκας δεν βγαίνει, αλλά δεν υπάρχει και πρόβλημα. Πολύ δυνατά ο Βόσνιος δοκίμασε στην απέναντι πλευρά. Δεν ήρθε ούτε ο Γκουλμπράτσεν, ούτε ο Ρομπίνιο. Βλέπετε το φιλικό της ΑΕΚ. Σίγουρα θα βλέπετε τα παιχνίδια του Ολυμπιακού στο ελληνικό πρωτάθλημα και τον επαναληπτικό με την Μπασάκ Σεχίρ. Από το Ολυμπιακό στάδιο θα παρακολουθείτε και όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Το σπίτι του Τριφυλιού κλείνει στην Νόβα. Και τον τρίτο προκριματικό της ΑΕΚ βέβαια, περιμένοντας τον αντίπαλο, η Χόνβεντ, η Γκραϊόβα, η Ούγγροι, η Ρουμάνη, θα βρεθούν εδώ. 15 Αυγούστου είναι το έτος έδρας παιχνίδι, ο κ. Μητσαρίδης με τον κ. Ευγενάκη. Και ΑΕΚ και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός λοιπόν στα καθημερινά Nova Sports. Βλέπετε εντυπωσιακό το προσωπικό πρωτάθλημα. Ο Μάνταλος πήρε το rebound και θέλει να βγάλει την κόντρα, αλλά δεν είχε συμπαραστάτες, αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω. Σημάω, ρίσκαρε. Η αλήθεια είναι ότι θα έχει αρκετά πράγματα να πει ο Καρντόσο, νομίζω. Στα αποδυτήρια είναι αρκετά τα λάθη που κάνουν οι ποδοσφαιριστές του. Να, ένα ακόμα. Και δίνουν την ευκαιρία. Κοιτάξτε, τεράστιο κενό. Ο Γκουλμπράτσεν έχει χώρο. Ο Νορβηγός, ο οποίος μοίρασε δεξιά στον Βίσκα, έκανε την προσποίηση. Πλάσαρε λίγο έξω. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία των Τούρκων στο 39. Ο Βίσκα, ο οποίος ζητάει κόρνερ. Εδώ ξέφυγε από τον Σβάρνα. Από εδώ θα φανεί αν δεν πιστώνει ο ρέφερη μια ωραία απόκρουση του Μπάρκα. Η άμοντος ήταν out. Έβγαλε ο Μπάρκας, φοβερή επέμβαση από τον Μπάρκα. Πάμε στον Γιώργο Αργυρόγλου. Βρίσκεσαι από ψηλά, βρίσκεσαι τον προπονητή της τουρκικής ομάδας, ο οποίος θέλει να πιέσουν περισσότερο. Φωνάζει συνέχεια να είναι ψηλά και η επιθετική και στο Ρουμπίνιο το ίδιο έλεγε λίγο νωρίτερα. Η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ κάνει πολλά λάθη. Πουλάει την μπάλα σε χώρο που μπορεί να βγάλει κόντρα επίθεση η τουρκική ομάδα, η οποία φτάνει πάρα πολύ γρήγορα στην αντίπαλη περιοχή, στην περιοχή της Ένωσης. Αλλά εκεί αποδεικνύεται αρκετά φλίαρη. Ο Ιβανός που πήρε τη θέση του Τσιγκρίνσκι, αναγκαστικά εκτός ο Ουκρανός. Ο Κρυβελή τώρα πίεσε, ο Μπάρκας έκανε λάθος, το οποίο διόρθωσε ο Σβάρνας. Αρκετό ρίσκο, αρκετά λάθη. Τώρα υπάρχει χορός. Ο Σιμόες έπαιξε με τον Λοπές. Τώρα πάλι στον Ζεράλδες. Ως ξέφυγε από τον Μπίπρατσε, δεν υπάρχει επιλογή μπροστά, έπαιξε πίσω στον Σβάρνα. Επιλέγει να παίξει στην γραμμή για τον Παουλίνιο και κάνει εξαιρετική αλλαγή. Αυτό στον Βέρντε που έχει χορό. Τώρα ήρθε και τον έκλεισε ο Ρομπίνιο. Ο Ζεράλδες γύρισε, ο Κλωναρίτης στην κεφαλιά. Το έβγαλε όμως ο Κοντού. Έχτισε την επίθεσή της με υπομονή. Ο Τούρκος είπε. Όχι. Πάτησε στην ευκαιρία του. Πρέπει να είναι ικανοποιημένος ο Καρντόσο, γιατί άλλαξαν πάρα πολύ ωραία την άλλη επέκτης του. Όπως μας ενημερώνει ο Γιώργος Βασιλείου, αυτό ζητάει να έχουν ηρεμία στο παιχνίδι τους, καθαρό μυαλό και σωστή σκέψη. Ο Φιτζού γύρισε την μπάλα πίσω στον Νέγιο Νουκ. Ο Πόγκ έπαιξε στη γραμμή για τον Junior, Βραζιλιάνος πίσω. Τα
επέβασε ο Ζουνιόρ. Ο Γκουλμπράτσεν έχει αφήσει την αριστερή πλευρά. Έχει έρθει ο Ρομπίνιο από εδώ. Ο Νορβηγός παίζει κοντά στον Τουρεμπρί. Έχω ξανά η προηγούμενη φάση. Με τον Ζεράλντες να σετάει, να γυρίζει προς τα πίσω. Καθόλου την κεφαλιά από τον Κρυμαρίδη. Αλλά είπε όχι. Καλές στιγμές και για τις δύο ομάδες. Τις καλύτερες της ΑΕΚ τις έχει ο Μαρίδης. Στο 5 και την κεφαλιά στο 1. Λοιπόν, δεν καταφέρει να βρει συμπαίχτη. Ο Σιμάο έβαλε την κόντρα. Η μπάλα έφτασε στους υπόλοιπους του Ζεράλντες. Έπαιξε πίσω στον Ζουνιόρ και από εκεί στον Καρπέτζι. Τριδεμίρ. Πάσα είναι καλή για τον Οβίσκα. Έχει φύγει ο Ρομπίνιο Λόπες, όμως χαλάει τα σχέδια. Έκανε ωραία κίνηση ο Βραζιλιάνος, αλλά ο Πορτογάλος ήταν αυτός που μπήκε ανάμεσα για να κλέψει την μπάλα και να βγάλει την ΑΕΚ από μια επικίνδυνη κατάσταση. Ο Λόπες τώρα θα προλάβει για την μπάλα. Από τον Απόμ, τελευταίο λεπτό στον πρώτο ημίχρονο. Τελικά το βάρος θα κρατήσει 2 λεπτά και λίγο time out. Έπαιξε πίσω. Σουάρες και Βράνιες. Παουλινιό. Μπράτσεν. Και πάλι τα πόδια στο Ρονάρις. Σε τρεις. Σκοτώνουν σε αυτή η πάσα. Ζεράλντες. Μερισκό. Χάθηκε. Παουλινιό. Στη μέση για τον Καρφετζή. Γήπεδο άδειο δεξιά για τον Ζουνιόρ. Δεν μπορεί ο Κρυβελή και η παρέμβαση φέρνει μπάλα στην αγκαλιά του Μπάρκα. Ένα λεπτό έξω από χρόνο, έχουν μπει ήδη σε αυτό. Ο Κρυβελής δείχνει στον Μπάρκα που θα ήθελε να πάει μπάλα. Διεκδίκησε κανείς, ο Ζουνιόρ έκλεψε ο Κρυναρίδης, με τον Μάνταλο είναι στην αριστερή πλευρά. Αυτός παίρνει την μπάλα, έρχεται ο Ζουνιόρ να προλάβει και τον κορνέρ. Φοβερή μια προσπάθεια από τον Βραζιλιάνο. Σιμάω με τον Ζεράλντες να σηκώνει για τον Παουλίνιο, αν σκάσει μπάλα. Δηλαδή, τελείωσε και αυτή η φάση, ήταν η τελευταία για τον πρώτο ημίχρονο. Ισόπαλες χωρίς σκορ. Η ΑΕΚ με την Μασάκ Σεχίρ σε ένα παιχνίδι που η Ένωση είχε ευκαιρίες, τις πιο σημαντικές με τον Κλουναρίδη στο 15 και στο 41, τετατέτ και κεφαλιά. Στην πρώτη περίπτωση μπάλα έφυγε out, στην δεύτερη ο Γκνοκ έπεσε στην δεξιά του γωνιά και απομάκρυνε. Σίγουρα θα έχει ο Καρντός αρκετά πράγματα να πει στους παίκτες του, ήταν πολλά τα λάθη. Και μάλιστα σε τέτοιο σημείο που έφερναν την κόντρα επίθεση από τους Τούρκους, που είναι μια γρήγορη ομάδα με ποδοσφαιριστές που ξέρουν μπάλα. Και σίγουρα πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός
και αν καταφέρει να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Εδώ ο άτυχος αναμέτρησης μέχρι στιγμής, ο Τσιγκρίνσκι, πάντα με τον γιατρό της ΑΕΚ δίπλα του. Αλλά όπως μας ενημέρωσε ο κ. Βασιλείου, προληπτικά περισσότερο βγήκε ο Ουκρανός για να μην ρισκάρει. 0-0 λοιπόν μετά το πρώτο ημίχρονο και με τη στατιστική εικόνα του μάτς. Θα σας αφήσουμε για 12-13 λεπτά. Πλαστικό. Κατεβαίνω! Καλαμάκι στην παραλία. Μόνο αυτό. Το μενού δεν έχει πλαστικό. Η παραλία δεν είναι μιας φύσης. Γιατί να είναι το ποτήρι σου. Η μεγάλη επιτυχία του καλοκαιριού. Παραλία χωρίς πλαστικά. Αυτό το καλοκαίρι δίνουμε μία νέα υπόσχεση. Λέμε όχι. 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 Στα πλαστικά μίας χρήσης στην παραλία. Είσαι μαζί μας. Καθαρές θάλασσες. Υποστηρίξτε κι εσείς την εκστρατεία του Μέγκασετ. Η Ελλάδα είναι γεμάτη μικρούς θησαυρούς. Ζουν ανάμεσά μας, στους δρόμους, στα σκουπίδια. Αν πραγματικά αγαπάς τα ζώα, ενημερώσου για τις απαιτήσεις ενός κατοικιδίου και μην αγοράζεις. Υιοθέτησε. Άνοιξε την αγκαλιά σου σε ένα ενήλικο, σε ένα ηλικιωμένο, σε ένα τυφλό. Σε ένα ζώο με αναπηρία. Άνετα μπορεί να προσαρμοστείς στον χώρο σου και να ζήσεις μια ευτυχισμένη ζωή. Αγαπά δυνατά και για πάντα. Δώσ' την ευκαιρία να το δείξει. Δεν αγοράζω, υιοθετώ. Δεν ζευγαρώνω, στυρώνω. Μέχρι να μην υπάρχουν πια ζώα στον δρόμο. Περισσότερα φυλοζωικά σωματεία στην Ελλάδα είναι ασφυκτικά γεμάτα και αδυνατούν να αναλάβουν άλλα περιστατικά. Αυτή τη στιγμή, χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι, ζουν σε άθλιες συνθήκες, υποφέρουν και έχουν τραγικό τέλος. Αν σε ενοχλούν οι εικόνες εξαθλίωσης αυτών των πλασμάτων, μην κλείνεις τα μάτια. Πίεσε το Δήμο σου να ξεκινήσει πρόγραμμα στήρωσης, σήμανσης και περίθαλψης, όπως ορίζει ο νόμος. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Μην επιβαρύνεις την κατάσταση φέρνοντας στον κόσμο και άλλα μωρά που πιθανό να καταλήξουν στον δρόμο. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικίδιου. Το κεφάλαιο αδέσποτα πρέπει να κλείσει και είναι στο χέρι όλων μας. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟΥ. Καιρός να ρίξουμε φως στην αλήθεια για την ενέργεια. Ακούς για χρεώσεις χαμηλότερες και από τις νυχτερινές. Έχεις ελέγξει όμως το πάγιο που σου χρεώνουν. Με Nova Energy έχεις έκπτωση σε όλες τις χρεώσεις και στο πάγιο. Και φυσικά έχεις 25% έκπτωση ανεξαρτήτως κατανάλωσης με εμπρόθεσμη πληρωμή. Nova Energy. Αξιόπιστα οικονομική. Η μάχη του νερού μόλις άρχισε. Κανείς δεν θα μείνει στεγνός.
Γιατί στο Summer Splash στο Luna Park τα Ειδονάκια έρχεται η πρώτη Water Butlerina. Εδώ ανίκητος είναι μόνο ο αδιάβροχος. Μήπως είσαι εσύ? Ετοιμάσου. Η μάχη αρχίζει 8 Ιουνίου. Water Butlerina στα Ειδονάκια στο Μαρούσι. Βράχικες. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, στο Ολυμπιακό Στάδιο. 0-0. ΑΕΚ Μπασάκ Σεχίρ μετά τα πρώτα 45. Με τους Τούρκους να έχουν δοκάρι και αρκετές ευκαιρίες. Η ΑΕΚ έχασε δύο σημαντικές. Η πρώτη του Νουναρίδη στο 15 ήταν τέτα-τέτ. Θα μπορούσε οποιαδήποτε από τις δύο ομάδες να έχει ανοίξει το σκορ και να μην είμαστε σε αυτό το 0-0. Πάντως, οι Τούρκοι, με δεδομένο ότι έχουν τις δύο αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό την προσεχή εβδομάδα, είναι αρκετά επικίνδυνη ομάδα και έχω την εντύπωση ότι τόσο ο Μαρτίνς όσο και γενικότερα οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, οι οποίοι θα αναλάβουν να αποκρυπτογραφήσουν την τουρκική ομάδα, θα έχουν αρκετά πράγματα να γράψουν στις σημειώσεις τους, στο μπλοκάκι τους για την δευτεραθλήτρια Τουρκίας, η οποία, όπως είπαμε και στην αρχή της μετάδοσης, αυτοκτόνησε στην περσινή αγωνιστική περίοδο, καθώς το μεγαλύτερο διάστημα οδηγούσε την κούρσα, αλλά με μόνο μία νίκη στις τελευταίες 7 αναμετρήσεις τελικά δεν κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα. Ο Ρομπίνιο με τον Αβρά, με τον Βράνιες, ανταλλάσσουν ευχές για καλή ευρωπαϊκή πορεία. Εδώ ο Καρντόσο που ζει με ένταση το παιχνίδι. Αυτές οι εικόνες πρέπει να είναι από την αρχή, γιατί στη συνέχεια ο Πορτογάλος έβγαλε και το σακάκι, τα πέταξε όλα, θέλοντας να συμμετέχει και αυτός με τον δικό του τρόπο στην αναμέτρηση. Η μικρή Μαρία, κόρη του Παουλίνιο. Τα πιτσιρίκια, αρκετά όμορφες εικόνες εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και οι πάσες που ανταλλάσσουν οι Τούρκοι. Ο Γιώργος Αργυρόγλου, ο οποίος έχει καταγωγή και από την Κωνσταντινούπολη, τα ξέρει καλά και θα μας πει και αλλαγές για τους Τούρκους. Γιώργο. Μία αλλαγή. Ναι. Γι' αυτό βέβαια κάτι δείχνει ότι το θεωρούν αυτό το παιχνίδι ως πρόβα γενεράλη εν ώψη της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό, γιατί συνήθως βλέπουμε αρκετές αλλαγές σε τέτοια φιλικά παιχνίδια. Δηλαδή στο ημίχρονο θα μπουν 5 παίκτες, θα μπουν άλλοι 5, όμως δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Βλέπουμε ότι κάνει μόνο μία αλλαγή. Ο Ντακώστα είναι αυτός που θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Ρουμπίνιο, που είχε κάποιο μικρό πρόβλημα τραυματισμού, είχε παραπονηθεί στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Έτσι λοιπόν, με μία μόνο αλλαγή στην επανάληψη, η Μπασάκ Σεχίρ, που έχει δείξει βέβαια πολύ καλά στοιχεία, όπως και εσύ ανέφερες πολύ σωστά, από τη μέση και μπροστά. Έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές που γνωρίζουν τα μυστικά της μπάλας. Εδώ ο Ναπολεόνι, γνώριμη φιγούρα από την θητεία του στον Λεβαδιακό και στον Ατρόμητο, πάρα πολλές φορές ακούστηκε το όνομά του για κάποιον από τους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου, τελικά δεν ήρθε σε κάποιον από αυτούς, πήγε στην Τουρκία, στην Μπασάκ Σεχίρ. Έχει μια ιδιαίτερη σχέση πάντως, Γιώργο Βασιλείου, με τους δύο τερματοφύλακες, Ναι. Με τον Μπάρκα και τον Τσιντότα. Ο
τον Μπάρκα τον είχε συμπαίκτη στον Ατρόμητο, τον Τσιντότα τον είχε συμπαίκτη στον Λεβαδιακό, οπότε έχει γνώριμες φιγούρες απέναντι του. Σήμερα ο Βίσκα, ο οποίος είχε το δοκάρι σε αυτή την φάση, την περίεργη θα λέγαμε φάση με τον Μπάρκα. Πάμε ξανά στο Γιώργο Βασιλείου που έχει ρεπορτάζ για τον Τσιγκρίνσκι. Ναι, δεν είναι στο γόνατο αρχικά ο τραυματισμός του Ουκρανού. Είναι στην γάμπα. Πάλι καλά. Από χτύπημα που δέχθηκε από τον αντίπαλο σε αυτή τη φάση που είδαμε, που είδατε μάλλον. Οπότε γι' αυτό βγήκε, γιατί τον πόνεσε το χτύπημα και για να τον προληπτικά, όπως αναφέραμε, αποφάσισα να τον αντικαταστήσουμε τον Σβάρνα. Δεν υπάρχει ανησυχία, δεν νομίζω το ιατρικό τίμο ότι είναι κάτι σοβαρό. Πάμε και στο Γιώργο Αργυρογλου. Μα πάντως έχει και ο Ρομπίνιο, ο οποίος έχει έρθει έξω στον πάγκο και βλέπουμε το φυσιοθεραπευτή της Πασάκ Σεχίρ να του τοποθετεί πάγο στο γόνατο. Αυτή τη στιγμή του δένει το σακουλάκι με τον πάγο, με τον επίδεσμο στο γόνατο για να του ανακουφίσει βέβαια τον πόνο. Σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό έγινε, όταν υπάρχει χτύπημα. Σε λίγο λοιπόν θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Η ΑΕΚ με μια αναγκαστική αλλαγή, θυμίζουμε, από το πρώτο. Με τον Τσιγκρίνσκι να περνάει εκτός μετά τη σύγκρουση που είχε με τον Βίσκα. Χωρίς κάποια αλλαγή παντός. Καινούρια. Πάμε ξανά στον Γιώργο Βασιλείου. Όπως λέγαμε, κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, Γρηγόρη, τα παράπονα του Μιγγέλ Καρντόσο είχαν να κάνουν με την νευρικότητα που επιδείκνυαν οι ποδοσφαιριστές του στο παιχνίδι. Ζήτησε καλύτερη κυκλοφορία μπάλας, ζήτησε ηρεμία και να παίξουν πιο απλά. Αυτά ήταν ως επιτοπλίστων τα παράπονα του Μιγγέλ Καρντόσο προς τους παίκτες του. Ο Ρομπίνιο λοιπόν βγαίνει για να μπει ο Μοσορό. Βραζιλιάνος βγαίνει, Βραζιλιάνος μπαίνει. Κοντά στον Κρυβελή λογικά. 4-2-3-1 και για τους δύο αντιπάλους. Ο Κρυβελή στην πρώτη μπάλα για τους Τουρκούς. Τζοβαράς έτοιμος να σφύριξει για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο και το κάνει. Ο Ζούνιορ για τον Μοσορό. Αργά-αργά ο Γκνοκ και στο πρώτο ημίχρονο πολλές φορές ζήγιζε τις επιλογές του χωρίς βιασύνη. Έχει γυρίσει ο Τεκτεμίρ πίσω να πάρει μπάλα. Κιλμπρατζέν πήρε φάουλ από τον Βράνια. Στα χειροκροτήματα που ακούσατε νωρίτερα είναι γιατί ο κύριος που βλέπετε σηκώθηκε για προθέρμανση. Ιδιαίτερα αγαπητός στους φίλους της ΑΕΚ, ο Μάρκο Λιβάια. Πέρασε μπάλα από τον Σβάρνα. Γρήγορα βγήκε ο Μπάρκας. Και ο Αλμπάνης πηγαίνει στην γωνία για προθέρμανση. Ο Αλμπάνης, ο οποίος στάθηκε αρκετά τυχώς στο ξεκίνημα της προετοιμασίας με τον τραυματισμό του. Γενικότερα έχει αρκετούς τραυματισμούς την ώρα που ήρθε στην ΑΕΚ. Εδώ ρίσκαρε ο Σιμόες και στάθηκε πολύ τυχερός που πήρε την κόντρα. Ο Ζεράλδες έχει χώρο, Λοπές, τον είδε ο συμπατριώτης του. Έχει τον Μάνταλο κοντά του, αλλά κανέναν άλλον, γι' αυτό αναγκάζεται να γυρίσει την μπάλα πίσω. Ωραία κάλυψαν οι Τούρκοι κλείνοντας τους χώρους. Βράνιες για τον Σιμάο, ακόμη ένα λάθος. Ο Σβάρνας δεν προλάβει να διορθώσει. Διόρθωσε ο Λόπες, μπάλα δεν πέρασε και τον Βισκά. Ο Σιμάο άφησε κοντά του. Ο Μάνταλος για τον Βέρντε που υποδέχτηκε ωραία με το αριστερό και πήρε φάουλ.
Ο Μίγκρατζεν τον σταμάτησε αντικανονικά τραβώντας τον. Βράνιας και Σβαρνάς. Ζήτησε ο Ζεράλδες. Οι παίκτες της ΑΕΚ προσπαθούν με μικρές πάσες να αποσυντονίσουν τους αντιπάλους τους και να δημιουργήσουν χώρο. Με την Μπασάξ Αχίρ να μείνετε σωστά σε αυτό το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Με συνέπεια. Ο Σιμόες ανάμεσα στους δύο στόπερ για να κυκλοφορήσει την μπάλα η ΑΕΚ. Παουλίνιο αποφάσισε να συγκλίνει με διασκελισμό. Καλό, κόρνερ. Όχι, out, out. Εδώ ο Παουλίνιο προσπάθησε να δημιουργήσει χώρο για τον εαυτό του. Πως μπήκε προς τα μέσα. Εδώ όμως άνοιξε το κοντρόλ. Ο Κλωναρίδης έβαλε την κόντρα τελικά. Και η μπάλα έφυγε έξω. Η μπάλα που ήρθε ξανά σε κυτρινό μαύρα πόδια. Ο Σβάρνας χωρίς να σιγουρέψει την πάσα του. Αλλά κάνει λάθος και ο Ζούνιορ από την άλλη πλευρά. Μακρινέ ο Πόγκ. Ο Σβάρνας τρέχει και γυρίζει την μπάλα στον Μπαρκά. Ο Παουλίνιο ξανά πίσω και τώρα μακριά. Ο Βέρντε βάλε το κορμί του και κατάφερε να πάρει το πλάγιο. Θέλει να παίξει γρήγορα με τα χέρια. Ζεράλδες με τον Ιταλό άλλαξαν. Ο Πορτογάλος όμως δεν κατάφερε να πάρει την κόντρα. Βγήκε εξαιρετικά ο Ζετζού. Και ο Τεκδεμίρ έπαιξε με τον Κακβέτσι. Ο Γκουλμπρατσεν ήρθε στη μέση. Ο Κρυβελί άφησε την περιοχή για να παίξει με τη σειρά του μπαλά. Ο Ζούνιορ δεν καταφέρει να περάσει την πάσα. Έκλεψε ο Λόπες. Έχει κοντά του τον Μάνταλο. Ο Κλωναρίδης είχε χώρο. Ο Λόπες καθυστέρησε. Ή πιο σωστά δεν ρίσκαρε μια πάσα. Εδώ ο Σιμάο άλλαξε ωραία για τον Παουλίνιο. Σιμόες κοντά στην περιοχή. Ο Παουλίνιο χαμηλά. Επιμένει η ΑΕΚ. Με τον Πορτογάλο να κλείνεται από τον Μπεχίτς. Αναγκάζεται να γυρίσει πίσω. Επίθεση από την αρχή με τον Σιμάο και τον Ζεράλδες κάθετα στο πουθενά. Είναι 2-3 φορές που η ΑΕΚ έχει χώρο με τον Παουλίνιο δεξιά, αλλά οι επιλογές του δεν είναι οι καλύτερες δυνατές. Είτε να σουτάρει στο πρώτο ημίχρονο, είτε ακόμη 1-2 φορές που βγήκε για να κάνει καλή σέντρα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πάντως ότι είμαστε ακόμη σε στάδιο προετοιμασίας, έστω και αν την επόμενη εβδομάδα υπάρχει Ευρώπη. Ο Βράνιες γύρισε πίσω. Ο Σβάρνας ψύχρεμα. Ο Σιμόες στον goalkeeper του. Δύσκολα θα μπορούσε να προλάβει εκεί ο Παουλίνιο. Τεκδεμίρ με τον Μπέχιτς, ο Γκουλμπρατσεν έχασε από τον Βρανιές. Στο 52 είμαστε, χωρίς κάτι ιδιαίτερο στο δεύτερο ημιχρονό. Η ΑΕΚ είχε την μπάλα στο πρώτο, είχε την κατοχή. Είχε και ευκαιρίες. Τα αρκετά λάθη που έκανε έφεραν τους Τούρκους σε θέση βολής 2-3 φορές. Με τον Μπάρκα να παίρνει άριστα. Μουσική
Ο Βέρντε κυνήγησε τη φάση και πήρε το πλάγιο, πήρε την μπάλα. Παίζει γρήγορα ο Σιμοές Λόπες. Η ΑΕΚ θέλει να χτίσει με υπομονή. Βάρτος ο Ζήτους από τον Μάνταλο να μείνει ψηλά. Μπρατσέν έπαιξε με τον Μοσορό, ο Βραζιλιάνος τον Βίσκα, μπαίνει ο Ζούνιορ, εκεί πηγαίνει μπάλα. Το 1-2 με τον Ζούνιορ να σεντράρει στην περιοχή, δεν μπορεί ο Κρυβελή, ο Βράνιες κέρδισε την μονομαχία στον αέρα και τώρα έχει χώρο ο Ζεραλδές. Έπαιξε με τον Μάνταλο που έχει ακόμη περισσότερο, δεξιά είναι μόνος του ο Κλωναρίδης. Στην κίνηση του Μάνταλου στην περιοχή ο Κλωναρίδης καθυστέρησε, τραβήχτηκε στο πλάι και κάπως έτσι χάθηκε η φάση για την ΑΕΚ. Εδώ πως έβαλε το κορμί του Μπέχιτς και ανέκασε τον Κλωναρίδη στο λάθος. Χάθηκε η μπάλα μεταξύ Βέρντε και Ζεραλδές. Junior, πάρα πολύ έξυπνα ο Τεκδεμίρ. Όμως ο Ρο σημάδεψε τον Καρντόσο, λίγο έλειψε ο Βίσκα να κάνει τάκλινγκ στον προπονητή της ΑΕΚ. Ο Φέρντε, η πάσα είναι για τον Κλωναρίδη. Κάτω το σημαίκι. Γουλμπρατζέν. Κρυβελή έχασε και πάλι από τον Βρανιές, ο οποίος προσποιείται κιόλας τον Γάλλο και κερδίζει το χειροκρότημα από τους φίλους της ΑΕΚ. Ο Κλωναρίδης για τον Μάνταλο, η κεφαλιά φέρνει την μπάλα εκεί που ήλεξε ο Πόγκ. Ρίσκαρε με την περιστροφή, αλλά κράτησε. Αχβετσί, ο Γκούλμπρατσεν τσίμπησε, φάουλ από τον Βράνιες. Ο Νορβηγός 3-4 φορές τις έχει φάει για τα καλά. Εδώ πόσο ωραία τσιμπάει την μπάλα. Ο Βράνιες κάνει φάουλ. Φάουλ σε εξαιρετικό σημείο για τους φιλοξενούμενους. Με τον Βίσκα να είναι εκεί, τον Τεκδεμίρ να είναι εκεί και τον Ζούνιορ. Πάνω στην μπάλα, δύο με το δεξίο, ένας με το αριστερό. Η θέση είναι για δεξίο πόδαρο. Πάμε στον Γιώργο Αργυρόγλου. Έντονες διαμαρτυρίες από τον Οκάν Μπουράκ, τον προπονητή της Πασάκ Σεχίρ, στον τέταρτο. Σίγουρα άλλο που δεν ήθελε να τραυματιστεί κι άλλος ποδοσφαιριστής εκτός από τον Ρομπίνιο, ο οποίος χτύπησε και αυτός στη διάρκεια του πρώτου 45 λεπτού και ήταν ανήσυχος, πετάχτηκε σαν ελαττήριο και κατευθύνθηκε στον τέταρτο. Ο Γκουλμπράτσεν, ο οποίος δέχεται τις περιποιήσεις από το ιατρικό team. Έναν Μπρουκ. Ο Κρυβελή με αρκετά τρεξίματα, χωρίς όμως να έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τον Μπαρκά. Θα αναλάβει αυτή τη στιγμή η μπάλα στο 57. Ο Βίσκα και ο Ζούνιορ με το δεξί, ο Καχβετσί με το αριστερό. Εδώ ο Βόσνιος που είχε τη φάση στο δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο. Στιγμή
παίκτες οι παίκτες της ΑΕΚ. Έφυγε ο Ζούνιορ. 58 λεπτό. Ο Βίσκα δεν πέρασε η μπάλα από το τείχος. Φράγκες στο πρόσωπο. Το πρόσωπο του πιάνει ο Βόσνιος. Καλύτερος ο ρυθμός πάντως στο πρώτο ημίχρονο. Με περισσότερες φάσεις. Σημαντικό ο Βράνιες, έχει αντέξει χειρότερα από μία μπάλα στη μύτη. Πολύ όμορφη. Ξανά η εκτέλεση φάουλ από τον Βίσκα. Ο Βράνιες βγαίνει προς τα έξω για να πάρει και το χειροκρότημα των φίλων της ΑΕΚ που βρίσκονται εκεί κοντά στο Σιμεάκη. Έχει ανέβει για να πιέσει τον Κινόκ. Ο Ζούνιορ στα τυφλά. Βγήκε τελικά πάσα στον Ακριβελή. Πολύ ωραία ο Κακβετσί. Πήρε από τον Τεκ Ντεμίρ. Ανεβαίνει με δύναμη ο Μπεχίτς. Κινεί στην περιοχή και από Κριβελή και από Κουμπράτσεν. Καθυστέρησε πολύ ο Αυστραλός. Από τον Κακουετσί. Η μπάλα προς τα πίσω. Έχει τσιπάσα για να πατήσει περιοχή η Μπασά Ξεχύρ, αλλά πολύ δύσκολα ο Μοσόρο δεν κατάφερε να βρει τον Αυστραλό. Η ΑΕΚ που δίνει την εκτός έδρας αναμέτρηση για το Europa League με Χόβεντ η Κραϊόβα στις 8 του μηνός, επαναληπτικό στις 15 απευθείας στα κανάλια Nova Sports και στις 24 ξεκίνημα πάλι από τα κανάλια Nova Sports ΑΕΚ Ξανθή. Από την άλλη πλευρά οι Τούρκοι έχουν τα δύο μάτς με τον Ολυμπιακό στις 7 του μηνός στην Κωνσταντινούπολη, στις 13 στο Καραϊσκάκης απευθείας από τα κανάλια Nova Sports και ξεκινούν στις 18 με την Μαλατιά εκτός έδρας το τουρκικό πρωτάθλημα. Ο Βίσκα έπαιξε ωραία την μπάλα για τον Ζουνιόρ. Ο Βραζιλιάνος πίσω. Πάρα πολύ γρήγορα ο Παουλίνιο πέταξε την μπάλα μπροστά. Ο Κλωναρίδης προσπαθεί να προλάβει. Γύρισε τη φάση πίσω. Ο Ζοβάρας έδωσε φάουλ. Ενώ ο Τσιγκρίνσκι είναι στον πάγκο της ΑΕΚ με μπαταρισμένο το δεξί του πόδι. Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να φρεσκάρει την επίθεσή της με τριπλή αλλαγή, κάρτα για τον Τζετζού, ο οποίος έκοψε αντικανονικά νωρίτερα τον Παουλίνιο. Μάρκας για τον Σβάρνα. Αυτός με το αριστερό για τον Μάνταλο, πήρε φάουλ από τον Πόγκ. Διαμαρτύρει τον Μπουρούκ, θεωρεί ότι δεν υπήρχε φάουλ. Γι' αυτό και ο Έλληνας ρεφερί τώρα πηγαίνει για να του κάνει παρατήρησης. Τους βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης. Ο Τσιγκρίνσκι. Με το πόδι του σε καρεκλά. Παουλίνιο με τον Βερντέ.
ετοιμάζει Ολιβέιρα, Αλμπάνι και Λιβάγια και Χουλτ. Τέσσερις αλλαγές λοιπόν για την Ένωση. Ολιβέιρα με το 5 στην πλάτη. Μπέχιτς ανέβηκε. Κρυβελή. Βράνιες πίσω. Μπαρκάς πιεζόμενος από τον Γκουλμπράτσε. Ο Μάνταλος πάρα πολύ έξυπνα. Έπαιξε με τον Σιμάο, αλλά στη συνέχεια έχασε τον κοντρόλ. Φύσκα και ο Ζούνιος τώρα. Τεκδεμίρ και Καρβοετσί. Λάθος εύκολο από τον Βισκά. Έκλεψε ο Μάνταλος. Σουάρνας με τον Σιμόες. Από εκεί στον Παουλίνιο που έχει πάρει πρωτοβουλίες στο δεύτερο ημίχρονο. Βέρντε τώρα ανεβαίνει με την μπάλα στο αριστερό. Ο Παουλίνιο γύρισε χαμηλά. Δεν υπάρχει κανείς εκεί. Και ο Ζεράλδες και ο Μάνταλος και ο Κλουναρίδης είχαν μείνει έξω. Κανείς δεν έκανε κίνηση στο δεύτερο δοκάρι. Τώρα οι αλλαγές. Πάμε στο Γιώργο Βασιλείου. Μάνταλος, Κλουναρίδης έξω. Έρχεται και ο Βέρντε εκτός. Λογικά θα βγει και ο Λόπες για να περάσουν οι παίκτες που ανέφερες και εσύ νωρίτερα. Δεν αποκλείεται να δούμε και 4-4-2 με Λιβάγια Βέρντε στην επίθεση της ΑΕΚ. Και εδώ Βέρντε δεν κατάφερε να απειλήσει όσο θα ήθελε. Και ο Χουλ περνάει στη θέση του Λοπές. Μπαίνει αυτό το 4-2-3-1 με τον Αλμπάνι αριστερά και τον Λιβάγια δεξιά, ο οποίος αποθεώνεται από τους φίλους της ΑΕΚ, με τον Ολιβέιρα να πηγαίνει κορυφή, ο Ζεράλδες είναι κοντά του. Ο Σβάρνας άφησε την μπάλα. Με τέσσερα φρέσκα πρόσωπα στα 1.25 λεπτά να πάρει την νίκη σε αυτή την σπουδαία φιλική αναμέτρηση. Η ΑΕΚ, η οποία ιτήθηκε στο τέλος από την Τρένσιν, έφερε δύο ισοπαλίες με την Μακάμπι Νετάνια και την Σταλ και κέρδισε τα δύο ελληνικά της φιλικά, 2-0 τον Βόλο, 0-1 στη Λαμία. Εδώ υπάρχει φάουλ κερδισμένο για την ΑΕΚ. Με τον Αλμπάνι να έχει και πίσω την μπάλα, έχει στους Ζεράλδες. Τεκντεμίρ πιέστηκε. Πάλα στον Φίσκα. Σέντρα χαμηλά, ο Σιμάο απομάκρυνε, πλαγιό. Προσπάθησε να κλέψει από τον Μουσορό, τα κατάφερε αρχικά. Στη συνέχεια η μπάλα έμεινε σε πόδια Τουρκών. Παίκτων της τουρκικής ομάδας πιο σωστά. Ο Μπέχης γύρισε πίσω. Μπρατζέν. Πέταξε την μπάλα μπροστά, ο Βράνιες είναι γρήγορος, ο Νορβηγός πέρασε στην περιοχή, γύρισε επικίνδυνα πίσω, ο Σβάρνας έκοψε και πήρε και το φάουλ. Λουμπρατσέν με μεγάλο διασκελισμό, πάρα πολύ γρήγορος, κατάφερε να ξεφύγει από τον εξίσου γρήγορο Βράνιες. Αλλά πρώτου Κρυβελή
ο Σβάρνας απομακρυνέ. Στο 68 είμαστε, οι παίκτες της Μπασάκ Σεχίρ είναι αρκετά ψηλά τώρα για να μην επιτρέψουν στην ΑΕΚ να παίξει την μπάλα, να την κυκλοφορήσει εκεί. Ο Βράνιας γύρισε πίσω. Ο Σιμόες που πήρε το περιβράχι Ιόνιο μετά την αποχώρηση του Μανταλού. Κέρδισε αρκετά μέτρα, δεν υπάρχει παίκτης της Μπασάκ Σεχίρ να πάει επάνω του. Ο Χουλτ με τον Αλμπάνι έγινε το 1-2. Ο Σουηδός στην περιοχή, το γύρισμα, πρώτο χρόνο στο μάτς για την ΑΕΚ. Έλα Γιώργο Αργυρόγλου. Τις αλλαγές απλά μην μπερδευτείς, υπάρχει λάθος στη φανέλα. Δηλαδή ο Λουίς Μιγγέλ Βιέιρα Δα Σίλβα με το νούμερο 35. Νομίζω ότι θα πεις όλα τους τα ονόματα. Okay. Γιατί ξέρεις, οι Πορτογάλοι και οι Ισπανοί έχουν πολλά ονόματα. Πολλά ονόματα, κοίταξε. Θα βλέπεις στο χαρτί νούμερο 35 και δεν θα βλέπεις ποδοσφαιριστή με το νούμερο 35. Ωραία, είναι ο Μιγγέλ Βιέιρα. Μπράβο λοιπόν, είναι ο Μιγγέλ Βιέιρα. Λοιπόν. Κάτσε να δούμε το κόρνερ να μας τα λες στη συνέχεια. Ναι. Το κόρνερ προς τα έξω, η μπάλα, η κεφαλιά λίγο έξω, νέο κόρνερ. Η κόντρα έφερε δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για την ΑΕΚ. Δείτε εδώ εσείς πώς ήρθε ο Ζετζού να πετάξει την μπάλα κόρνερ. Ο Σιμάου ξανά στην στημένη μπάλα από τη γωνία, αρκετά μακριά αυτή τη φορά. Έκανε το κοντρόλ ωραία ο Αλμπάνης. Κοντά στην περιοχή, κλείστηκε από τον Μοσορό και έχασε την μπάλα. Τώρα θέλουν να βγάλουν οι Τούρκοι την κόντρα επίθεση. Έφυγε με δύναμη ο Μπέχιτς, έκλεψε όμως ο Ζεραλδές, ο οποίος έπαιξε δεξιά. Ο Λιβέιρα εκτός περιοχής, ο Πορτογάλος χαμηλά, από μάκρη ο Πόγκ, ο Ζετζού. Ο Λιβέιρα κρατάει ξανά. Ο Ζεραλδές δεν ρισκάρε, έπαιξε κοντά του στον Σιμάο και από εκεί στο Σβαρνά έχει χώρο Χουλτ. Θα θέλει να τον κλείσει ο Βίσκα, ο οποίος γλίστησε. Ζεράλδες και Λιβάια. Ο Λιβάια δεν καταφέρει να βρει τον Αλμπάνι. Ο Μοσορό, ο Κακβετσί. Πάλι ο Βραζιλιάνος προς τα πίσω. Τεκτεμίρ. Ο Λιβάια κάνοντας φάουλ. Μπορείς να συνεχίσεις, Γιώργο Αργυρόγλου. Λέμε για τις αλλαγές. Διορθώσαμε το λάθος που είχε γίνει με το νούμερο 35 λοιπόν ο Ντα Σίλβα. Με το νούμερο 29 θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο και Ριμ Φρέι και ο Αζουμπούκε με το 44. Τώρα δεν έχουν δώσει χαρτάκι στο τέταρτο για το ποιοι παίχτες θα φύγουν από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Κούμπρατσεν φεύγει σίγουρα. Ναι, βλέπεις και εσύ είναι τώρα. Σηκών, απλά δίπλα είναι ο συνεργάτης προπονητή του ο Καν Μπουρούκ και δίνει στον τέταρτο διετή τα ονόματα αυτών που θα αποχωρήσουν από τον αγωνιστικό χώρο. Λογικά θα φύγει και ο Ζούνιορ. Θα τα δούμε όμως. Έφυγε και ο Πόγκ. Και ο Ασβούγε. Ο Κρυβελί με αρκετά χιλιόμετρα, αρκετές μονομαχίες, με τον Βράνιες πάντως να είναι κερδισμένος στις περισσότερες. Ο Φρέι, ο Ζουμπουίκε και ο Μιγγέλ Βιέιρα είναι οι παίκτες που πέρασαν. Στην αναμέτρηση
και ο Καχβέτσι για να παίξει εκεί ο Ασμπουϊκέ. Ποιος έκανε το κοντρόλ εκεί, πιέστηκε και έχασε από τον Λιβάγια. Και τώρα είναι 4 εναντίον 4. Η πάσα όμως του Κροάτη είναι στην πλάτη του Αλβάνη, δεν ήταν καλή. Ήρθε ο Βίσκα να διορθώσει, αλλά ο Μπέχιτς δεν καταφέρει να φτάσει στην μπάλα. Συμπληρώνουμε 73 λεπτά, πάντα στο 0-0. Αρκετές οι ευκαιρίες για τις δύο ομάδες, κυρίως το πρώτο ημίχρονο. Δίνει χορό στον Μπάρκα. Ζήτησε ο Σιμάο, επέλεξε να παίξει δεξιά και καλά έκανε. Ο Παυλίνιο πίσω στον Βρανιές. Με το στήθος ο Λιβάια. Ο Σιμάο γύρισε. Οι παίκτες κυκλοφορούν την μπάλα παρά την πίεση. Απομάκρυνε ο Ζούνιρο με το κεφάλι. Ο Λιβάια για τον Αλμπάνι έκανε το κοντρόλ. Πήρε φάουλ από τον Τσεζού. Σημάω χωρίς επιλογή μπροστά. Σημώε στον Παουλινιό. Για τον Ζεράλδες. Αυτός κατάφερε να περάσει στον Χούλτ. Έχει χώρο ο Αλμπάνης. Δεν του πέρασε ο Χούλτ και έκανε και λάθος. Ο Λιβέρα έβαλε το κορμί του. Έκανε φάουλ στον Τεκδεμίρ. Ο Λιβέρα το βαρύ πυροβολικό για την ΑΕΚ. Έχοντας παίξει στη χώρα του στην Μπενφίκα, στη Ρίο Άβε, στην Πάσος Φερέιρα. Πέρασε από τη Γαλλία, από τη Ρεν, από την Ισπανία, από την Deportivo La Coruña και στην Αγγλία με Swansea, Reading, Nottingham Forest και Norwich σε πρώτη και δεύτερη κατηγορία. Ο Σβάρνας πολύ έξυπνα. Στην πάλι πίσω. Από τον Χρήστο Αλμπάνη να αφήσει πίσω του και τις κακοτοπιές με τους τραυματισμούς. Βράγιες πίσω στον Μπάρκα και από εκεί στον Σιμόες. Σιμάο πιεζόμενος, έχασε από τον Βίσκα, ήρθε και ο Σβάρνας, πάλι είναι out. Η ΑΕΚ σίγουρα στο δεύτερο ημίχρονο έκανε λιγότερα λάθη από ότι στο πρώτο. Εδώ Βίσκανε αρκετά ο Σιμάο. Για ξεφύγει ωραία, έχει πάρα πολύ χώρο ο Χουλτ. Κατέβασε και αποφασίζει να περάσει κοντά στην περιοχή. Όχι γρήγορες αποφάσεις. Με αποτέλεσμα η επίθεση της Ένωσης να ξεκινήσει από την αρχή. Ο Παουλίνιο κάνει κίνηση, ο Λιβάια. Πατάει περιοχή ο Πορτογάλος. Έκοψαν οι παίκτες της Μπασάκ Σεχίρ. Ζουμπουίκε, ο Μιγκελ Βιέιρα και ο Γινόκ έστειλε την μπάλα στα πόδια του Παουλίνιο, ο οποίος ξέφυγε, πήρε φάουλ.
όσο και αν λέει όχι ο Μπέχιτς. Σε λίγο θα περάσει και ο Γαλανόπουλος στο παιχνίδι. Πάνω στην μπάλα είναι ο Σιμάο. Αυτή τη φορά με αντίθετο πόδι από τη δεξιά πλευρά με το αριστερό του. 71 το λεπτό. Σιμάο με φάλτσο στο δεύτερο δοκάρι, αλλά ψηλότερα από τον Αλμπάνι. Ο ίδιος περίμενε καλύτερη εκτέλεση. Φάνηκε απογοητευμένος από τον εαυτό του. Πάμε στο Γιώργο Αργυρόγλου, γιατί έχουμε 4 αλλαγές. 4 αλλαγές. Ο μεγάλος Αρντά Τουράν έτοιμος να περάσει και αυτό στον αγωνιστικό χώρο. Όπως και ο Μοχάμεντ Ντεμίρ και ο Γιόκτσαν Ινλέρ και ο Γκούρουτσαρ. Αυτές οι 4 αλλαγές θα γίνουν τώρα. Θα βλέπεις εσύ βέβαια τους παίκτες που θα βγαίνουν, γιατί δεν έχουμε χαρτάκι. Ο Κρυβελή, ο Ζούνιορ, ο Βίσκα είναι 3 από τους 4. Θα δούμε και το 4ο. Ο Τεκ Ντεμίρ ο αρχηγός είναι. Αν θέλεις να επαναλάβεις με το 33 ποιος είναι. Πέρασε τη θέση του Ζουνιόρ. Αφού δούμε βέβαια την φάση με τον Λιβαϊά. Ο Κροάτης κρατάει ο Ζεράλδες. Δεν καταφέρει να βρει ξανά τον Λιβαϊά. Ο Γκουρουτσάρ. Δεκαλεπτό. Ο Γαλανόπουλος με τον Παουλίνιο. Στον Ουτσάρ. Ο Φρέι έχασε την μπαλά. Γαλανόπουλος έπαιξε με τον Σιμουές. Με τον Ολιβέιρα, δεν βγήκε ο Ταπουνάκη. Πρόλαβε πάντως την κόντρα επίθεση, τον Μοσορό. Λιβάια το πάλεψε.
Μοίρασε καταπληκτικά για τον Παουλίνιο, ο οποίος κατέβασε και προσποιήθηκε με τον Ζεράλδες. Μπάλα. Εκεί δεν καταφέρνει ο Αλμπάνης να κάνει κάτι. Ο Ζεράλδες επέλεξε το δύσκολο. Ο Αλμπάνης για τον Ολιβέιρα. Ο Πορτογάλος με τον Ουτσάρ να κόβει. Φρέι, ο Μοσορό. Ήρθε ο Αλμπάνης για να κλέψει. Ο Χούλτ για τον Ζεράλδες. Ακόμη ένα λάθος. Η ΑΕΚ φτάνει κοντά στην περιοχή, αλλά εκεί λείπει η σωστή τελική πάσα, το σούτ. Ο Αλμπάνης κατέβασε ωραία και έπαιξε με τον Ολιβέιρα. Πάσα είναι για τον Χούλτ αριστερά, προλαβαίνει ο Σουηδός. Σιμόες. Άλλαξε με τον Ζεραλδές. Αλμπάνης γύρισε και μοίρασε δεξιά Παουλίνιο. Έπιασε το μαγικό που πήγε να κάνει ο Λιβαγιάτς, μπότας την μπάλα πάνω από τον αντιπάλο του. Ο Ντεμίρ θα πάρει τελικά το πλάγιο. Θα βγει είναι ο Μπεχίτς. Ενώ βλέπω και τον Τσετζού να έρχεται προς τα έξω. Αϊντογλου είναι αυτός που περνάει. Και ο Αταμά. Να παίξει μαζί με τον Μιγγελ Βιέιρα. Τσίμισε τον μπάλα Μοσορό. Ουτσάρ, ο οποίος δεν ανέβηκε, να συντροφεύσει τον Ινλέρ. Ο Αταμά έπαιξε για τον Μιγγελ Βιέιρα. Οι δύο τους αλλάζουν την μπάλα. Ο Ολιβέιρα ανεβαίνει τώρα να πιέσει. Φρέι γύρισε πίσω. Ο Αταμά όμως ωραία. Ας μπήκε. Ζεράλδες μπήκε ανάμεσα και έκλεψε. Δεν είχε συνέχεια όμως η προσπάθειά του. Εξακόμη ένα φιλικό δικό της εντός των συνόρων κρατάει το 0 μέχρι στιγμής τουλάχιστον, και αυτό είναι κάτι που σίγουρα ικανοποιεί τον Καρντόσο. Τα της επίθεσης θα ψάξει εκείνος. Ο Τσάρ ανεβαίνει, Αρντα Τουράν. Μπαλές. Ο
Ο Γκινόκ σημάδεψε τον Ουτσάρ. Φάουλ που έκανε ο Χουλτ. Στον καινούριο αρχηγό της Μπασάκ Σεχίρ. Έλα την αποχώρηση του Τεκντεμίρ. Όμως ωραίο για τον Ιντογκντού. Πάλι ο Βραζιλιάνος έχει τον Λέρ κοντά του. Η μπάλα γύρισε πίσω στον Γκιουνόκ. Φρέι τσίμπησε ωραία την μπάλα. Ανεβαίνει ο Αρντά αριστερά. Κρατιέται για να μην βγει offside. Αρντά του Ραν με την μπάλα στο δεξί. Πάτησε. Καθυστέρησαν πολύ οι Τούρκοι και ήρθε ο Γαλανόπουλος για να κλέψει την μπάλα. Ο Λιβάγια ξέφυγε, πλεονέκτημα αφήνει ο Τζοβάρας. Τώρα τρεις απέναντι σε τρεις. Ο Λιβάγια κράτησε, πήρε φάουλ σε εξαιρετικό σημείο στον άξονα. Δεν υπάρχει ο Μάνταλος, αλλά υπάρχει ο Ζέραλδες. Εδώ πεντακάθαρο φάουλ από τον Ζουμπουίκε, ο οποίος δεν καταφέρει να ανακόψει και έκανε φάουλ στον Κροάτη. Ο Ζεράλαντης λοιπόν πάνω στην μπάλα και ευκαιρία για την ΑΕΚ να έχει νίκη φόρο φιλικό. Αυτό το τελευταίο της πριν ξεκινήσει τα επίσημα παιχνίδια. Τα ευρωπαϊκά της, είτε με Χόνβεντ είτε με την Κραϊόβα. Ο επαναληπτικός εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο απευθείας από τα κανάλια Nova Sports. Όπως και ο επαναληπτικός του Ολυμπιακού με την αντίπαλό του να κάνει πρόβα εδώ. Απέναντι στην ΑΕΚ, το Ολυμπιακός Μπασάκ Σεχίρ. Από την επόμενη χρονιά, από αυτή που έρχεται δηλαδή, την επόμενη σεζόν. Και ο Παναθηναϊκός στα κανάλια Nova Sports, όλες οι απευθείας, όλες οι αναμετρήσεις του τριφυλιού. Η εντός έδρας απευθείας από τα κανάλια Nova Sports. Στο 90, Ζεράλδες για να δώσει το προβάδισμα και ίσως τη νίκη στην ΑΕΚ. Ο Ζεράλδες, η μπάλα πέρασε, out. Μπήκαμε ήδη στο πρώτο από τα τρία λεπτά του έξτρα χρονού. Με τον Ζεράλδες να δείχνει αρκετά κουρασμένος. Ο Ζουμπουίκε για τον Μιγκέλ Βιέιρα. Αυτός πάνω στη γραμμή για τον Ιντογκντού. Ο Αρντά Τουράν με τον Βράνιες ξέφυγε ο Τούρκος. Πήρε φάουλ. Πολλές συμμάχες για τον Βόσνιο. Πολλά τρεξίματα. Οι περισσότερες μονομαχίες κερδισμένες. Εδώ έκανε φάουλ πάντως τον Αρντά. Και τώρα πολλοί κόσμος στην γραμμή της περιοχής του Μπαρκά. Εκεί παίζει άμυνα η ΑΕΚ. Ο Καρδόσο θέλει προσοχή από τους παίκτες του σε αυτά τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Μένουν υψηλοί μπροστά. Ο Αρντά με πολύ φάλτσο. Ο Βράνιες και πάλι καθαρίζει. Ο Γαλανόπουλος. Άλντες και Ασμπουϊκέ. Ο Λέρ χωρίς να ρισκάρει. Φρέι είναι offside. Φυρίζει ο Ζοβάρας. Έχουμε ακόμη σκάρτα δύο λεπτά. Ένα και κάτι. Για να ολοκληρωθεί αυτή η τελευταία φιλική αναμέτρηση για την ΑΕΚ. Η Ευρώπη περιμένει και τους δύο. Και την ΑΕΚ και την Μπασάκ Σεχίρ. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός απέναντι στους Τούρκους. Που έστω και αν δεν σκόραραν σήμερα,
Από τη μέση και μπροστά είναι εξαιρετική. Ο Λιβάγια για τον Ζεράλντες. Επικίνδυνα η ΑΕΚ στην περιοχή. Έρχεται ο Παουλίνιο να σουτάρει κόντρα. Πάνω στον Μιγγέλ Βιέιρα και μένει το 0. Υπάρχει φάουλ που κάνει ο Λιβέιρα. Παουλίνιο, πολύ καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ πλάσαρε, μπαλαβρήκε τον Μικελ Βιέιρα, έβαλε το κορμί του. Τελευταίες στιγμές στην αναμέτρηση, έχουμε πάει στο τέταρτο λεπτό του έξτρα χρόνου. ΑΕΚ, Μπασάξε Χίρ, 0-0. Με την ένωση να χάνει αρκετές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Να έχει όμως και αρκετά λάθη που επέτρεψαν στους Τούρκους να κάνουν και αυτή φάσεις. Στο γεμάτο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε κάποιο γκολ. Έμεινε το 0-0. Πιο νοθρό το δεύτερο ημίχρονο, χωρίς τον ίδιο καλό ρυθμό, χωρίς φάσεις. Ήταν εκεί οι αλλαγές που δεν βοήθησαν ώστε να παίχτει το ίδιο ποδόσφαιρο που παίχτηκε στο πρώτο ημίχρονο. Και έτσι οι δύο ομάδες έμειναν στο 0. Αρκετά πράγματα θα έχουν σημειώσει σίγουρα και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού για την προσοχή τους αντίπαλο. Στον δρόμο για τα play-off του Champions League, η ΑΕΚ η οποία είχε την τελευταία της πρόβα πριν τις ευρωπαϊκές της αναμετρήσεις, η ΑΕΚ που αύριο μαθαίνει τον αντίπαλό της, είτε την Χόνβεντ είτε την Κραϊόβα, οι δύο ομάδες που έμειναν στο 0-0 μετά την πρώτη δικιά τους αναμέτρηση. Αμυντικά, από τη στιγμή που κράτησε η ΑΕΚ το 0 για τρίτο συνεχόμενο φιλικό, σίγουρα θα είναι ικανοποιημένος ο Καρντόσο. Επιθετικά, θα χρειαστεί δουλειά. Είδατε τον Λόπες, ο οποίος θα έλεγε με τον Μιγγέλ Βιέιρα και τον Μοσορό. Άλλωστε, ίδια γλώσσα μιλούν. Πάνω από 15.000 ήταν οι φίλοι της ΑΕΚ. Νομίζω ακούμπησαν τις 20.000 για ένα τέτοιο ζωστό βράδυ. Οι φίλοι της Ένωσης έδωσαν βροντερό παρόν σε αυτή την πρόβα Generale. Ο Καρτός, ο οποίος σιγά σιγά πηγαίνει δίπλα στον Γιώργο Βασιλείου, ενώ από την άλλη πλευρά ο Ναπολεόνι αγκαλιάζεται με τον Τσιντότα και τον Μανταλό. Ο οποίος δεν έπαιξε σήμερα, πήγε και ο Μπάρκας εκεί. Είπαμε συμπαίκτες στον Ατρόμητο, Ναπολεόνι με τον Μπάρκα. Εδώ είναι η αγκαλιά με τον Μάνταλο. Συμπαίκτης και με τον Τσιντότα στον Λεβαδιακό. Πριν τον Καρντόσο όμως θα έχουμε Παουλίνιο. Πάμε στο Γιώργο Βασιλείου. Μαζί με τον Παναγιώτη Αναστασόπουλο. Είδαμε ένα απαιτητικό φιλικό για την ΑΕΚ, αυτό με την Μπασάξε Χίρ. Όμως σε σχέση με τα προηγούμενα φιλικά, θα λέγαμε ότι έλειπε από το παιχνίδι της ΑΕΚ η απλότητα, η ηρεμία. Είδαμε την ομάδα να έχει πάρα πολύ νευρικότητα. Υπάρχει κάποια εξήγηση? Hemos visto un partido que era diferente de los otros partidos amistosos, pero lo que era la diferencia es que faltaba la calma y la tranquilidad en el juego del ΑΕΚ. ¿Se puede explicar eso? ¿Por qué? Frotamos